I'm sorry. The war is over, no one more. Out of the trenches and into the limos. Everywhere they use the same. Baby, baby, what did you make it? Can't find my pen under the mud. I'd like to write you all the details of a war not meant to be won. I hear the medic steps are closing. I'd like to call him, but I can't. Remember me when flowers blossom. Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία για τίποτα και είμαι μαζί με τον Μιχάλη Κούγουνα. Νυν New Zero Guard. Πρώην Nexus, πρώην Flowers of the Month. Ωραίο, ωραία. Άπως εσύ. Μεγάλωσα σε ποια περιοχή, Τζιτζιφιές, Καλυθέα. Μεγάλωσα στη Τζιτζιφιές στην Καλυθέα. Γεννήθηκα στη Τζιτζιφιές και μεγάλωσα στην Καλυθέα. Πιστεύεις ότι παίζει ρόλο το περιβάλλον ενός ανθρώπου στη σκέψη του, στη δική σου περίπτωση, ας πούμε, το αστικό τοπίο αυτό της εποχής του μεγάλου σε έπαιξε κάποιο ρόλο στο οποίο επέλεξε να κάνεις μετά να εμπλακείς με τη μουσική, για παράδειγμα? Σίγουρα παίζει ρόλο, γιατί γεννήθηκα σε αυτό το, σε αυτό το μέρος. Αν γεννιόμουν σε κάποιο μικρό χωριό της επαρχίας, δεν θα έκανα, φαντάζομαι, ό,τι κάνω τόσα χρόνια. Πρώτα απ' όλα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η πληροφόρηση. Φαντάζομαι και πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση και τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Άρα έχει παίξει κάποιο ρόλο σίγουρα. Έχει παίξει και συγκεκριμένα η Καλυθέα την εποχή που γεννήθηκα εγώ ήταν μια περιοχή της Αθήνας η οποία υποδεχόταν πρόσφυγες, Ρωσοπόντιους, Αρμένιους, Ρουμάνους, Έλληνες ήταν όλοι αυτοί και έτσι διαμορφώθηκε και μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα η οποία προσφερόταν για να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ συλλεκτική εμείς έτσι και με διάφορο κόσμο. Ήταν πολύ συλλεκτική, ήταν μια κοινωνία η οποία είχε τις αντιπαλότητες της. Άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν ήταν ευπρόσδεκτοι είτε ήταν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνταν διαφορετικοί από τους υπόλοιπους, οπότε δεν είχαν και την καλύτερη αντιμετώπιση, οπότε σε αυτό το περιβάλλον νομίζω ότι η μουσική συνέχεια που είχα είχε να κάνει άμεσα με αυτό. Έτσι κι αλλιώς και εγώ σε προσφυγική πολυκατοικία γεννήθηκα. Η μητέρα μου και η γιαγιά μου ήταν Ρουμάνες. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Και έτσι έβλεπα από κοντά όλη αυτή την κατάσταση. Θέλω να πεις πώς ήταν εκείνα τα πρώτα χρόνια όταν πρωτοψάχνωσες για τη μουσική, ξέρω εγώ. Πώς ήταν το πλαίσιο, οι παρέες. Πώς βρήκες την άκρη με όλο αυτό? Η άκρη ερχόταν... Είναι και άλλα χρόνια αυτά, πιο δύσκολα. Μουσική. Αρχικά, ο πατέρας μου ταξίδευε με τη μητέρα μου, ήταν ναυτικός και του άρεσε πάντα και του αρέσει ακόμα ο Τόμ Τζόνς, το Latin, η Κόνι Φράνσις, jazz, standard jazz, rock and roll, δηλαδή πέρα από τα λαϊκά που υπήρχαν εκείνη την εποχή σε κάθε σπίτι φυσικά, ερχόντουσαν οι ναυτικοί και φέρνανε δισκάκια Rolling Stones, Beatles και διάφορα τέτοια, οπότε ερχόταν αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι εκτός από αυτά τα συγκλάκια που αργότερα χρησιμοποίησαν συγκλάκι του πατέρα μου για να διασκευάσουν οι Flowers of the Month στο Painted Black των Rolling Stones,
κάπου το 1974 είχαν κάνει ένα πάρτι δική μου. Τότε υπήρχαν αυτά τα Philips, τα οποία ήταν πολύ παλιότερα, ήταν του 58, του 60, κάπου εκεί. Ήταν κάποια pick-up, τα οποία τα παίρναν μαζί τους στα πάρτι και το πάνω μέρος του pick-up γινόταν ηχείο και ο καθένας έφερνε τους δίσκους του, οπότε κάναν τα πάρτι αυτά. Μετά από ένα τέτοιο πάρτι, λοιπόν, κάποιος είχε ξεχάσει ένα δίσκο με τα καλύτερα του 1974, κάτι τέτοιο. Όπου εκεί υπήρχαν οι So Waddy Waddy, ο Elton John με το Saturday Night Soul Right for Fighting, η ABBA που είχαν κερδίσει τότε το βραβείο στην Eurovision. Και αυτό, κυρίως με το Elton John το τραγούδι, πήρα μια γεύση, έτσι, μια μικρή γεύση από το glam rock. Φυσικά υπήρχαν οι διάφοροι ραδιοπειρατές μετά την δικτατορία. Ο Τάκης ο Κανίβαλος, ο Λάκης ο Music Corner, πήγαν στα μεσαία όλοι αυτοί και είχαν τη συνήθεια να μιλάνε ο ένας τον άλλο, δεν ήταν εκπομπή του τύπου «Γεια σας, θα σας παρουσιάσω αυτό», αλλά έλεγε ο ένας τον άλλο «Σήμερα πήγα και πήρα αυτό το δίσκο». Και έβαζε το δίσκο και τον άκουγε ο άλλος και του έλεγε «Ωραίο, κακό, καλό». Οπότε και φυσικά υπήρχε και η αμερικάνικη βάση της Γλυφάδας. Όπου μπορούσε να φύγεις από εδώ και να πας και δηλαδή μέχρι να ανοίξει, μέχρι να ξεκινήσει ο Πετρίδης τις εκπομπές του, που ουσιαστικά η γενιά η δικιά μου μεγάλωσε με τις εκπομπές του Γιάννη Πετρίδη, βρίσκαμε αυτά τα πραγματάκια. Και κάποιος μεγαλύτερος, ξάδερφος ή αδερφός κάποιου φίλου, ο οποίος παρουσιαζόταν με κάποιους δίσκους και σου έλεγε «Ορίστε αυτό». Δηλαδή θυμάμαι σε ένα τέτοιο αδερφό φίλου, ο οποίος μας είχε βάλει και μας έπαιζε Led Zeppelin, Black Sabbath και Genesis, θα κάνει μια ερώτηση που τη θυμάμαι ακόμα. Πώς μπορείς και ξεχωρίζεις ποιο συγκρότημα είναι ποιο? Οκ, εντάξει, ήμουν παιδί. Γι' αυτό λοιπόν, ο πρώτος δίσκος που αγόρασα εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, του Γιώργου, ήταν το Genesis Live, ένα μπλε live των Genesis, το οποίο το ίδιο το συγκρότημα δεν ήθελε ούτε καν να το θυμάται. Το αποκήρυτε. Ναι. Και μετά πέρασα στο Technical Ecstasy, ξέρω εγώ, τον Black Sabbath και πήγε το πράγμα λέγοντας. Θέλω να πεις πώς λέγονταν το πρώτο group που ήσουν, πώς προέκυψαν οι Φιλάδες από εμάς μετά και πώς έγινε αυτή η αλλαγή από το punk στο, ας πούμε, θα το πω τώρα σε μια γενικό πλαίσιο, πώς punk, gothic, ναι, αυτό το πράγμα. Το πρώτο συγκρότημα που ήμουν λεγόταν Walks and Angels και ήταν ένα συγκρότημα το οποίο έπαιζε διασκευές. Διασκευές? Classic rock. Εγώ είχα αρχίσει ήδη να μεταλλάσσομαι, ας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Αλλά φυσικά με τους άλλους ήμουν συμμαθητής στο σχολείο. Ήταν μια περίεργη, λίγο αστεία κατάσταση αυτή, γιατί είχαμε δύο κιθαρίστες και πάντα τσακωνούτσαν για το από πού ξεκινάει το σόλο του Hotel California. Δηλαδή, πήγαινες να ξεκινήσεις να τραγουδάς και ο σόλο κιθαρίστας ξεκινάει για το σόλο. Ήταν λίγο χαοτική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και παίξαμε και με αυτό το συγκρότημα έκανα την πρώτη μου εμφάνιση σε ένα ουφάδικο, ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά στην Καλυθέα, 11 η ώρα το πρωί. Όταν λέμε πότε ήταν αυτό, θυμάσαι περίπου, ορολογία, ας πούμε. Τέλη 70.
Παίξαμε 22 τραγούδια. 22. Ναι, 22. Πόσες ώρες παίζαμε? Ώρες. Άμα είσαι νέος. Και άμα είναι και αλωνών τα τραγούδια. Ναι. Λοιπόν, και παίζαμε Beatles, Animals, Stones, Jethro Tull. Ήταν καλή φάση, είχε πλάκα. Κλασικό ροκ δηλαδή. Κλασικό ροκ. Μετά από αυτό, μετά από αυτούς μάλλον, έφυγα γιατί ουσιαστικά μας πρότεινε κάποιος από το μαγαζί που παίξαμε να πάμε να γίνουμε η μπάντα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Της ομάδας. Όχι, του Αστέρα Βουλιαγμένης, του ξενοδοχείου. Της ομάδας θα ήταν καλύτερο, αλλά γίναμε του ξενοδοχείου. Ναι. Δεν ξέρω αν και η Βουλιαγμένη είχε Αστέρα. Έτσι μου ήρθε και εμένα. Αστέρα στο αρχείο. Λοιπόν, στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Και είπα ότι, παιδιά, δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Και έτσι αποχώρησα. Δύο άλλα παιδιά όμως από τη γειτονιά μου, ο Κώστας ο Βένος και ο Τάσος Δημητριάδης, οι οποίοι κάναμε παρέα πολύ από τα προηγούμενα χρόνια, μου πρότειναν αν είναι να φτιάξουμε ένα πανκ συγκρότημα. Είχατε όμως τέτοια ακούσματα? Ναι, είχαμε τέτοια ακούσματα. Εγώ ήδη είχα το 1978 υπήρχε μια φάση στην ελληνική τηλεόραση, βράδυ, θυμάμαι λίγο αχνά, είχαν βγει στις ειδήσεις και λέγανε «Α, η νέα μόδα, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο λέγεται punk rock». Βέβαια, το 78 πλέον είχε πεθάνει το πρώτο κύμα. Και είχαν βρει έναν Έλληνα, ο οποίος ήταν μοϊκανός στο Λονδίνο, έτσι. Και του λέγανε τι και πώς και όλα αυτά. Ο Δε Πετρίδης είχε αρχίσει και έπαιζε ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα Jethro Tull και τα Thin Lizzy, άρχισαν να παρουσιάζονται και συγκροτήματα punk στην εκπομπή του. Το pop και rock άρχιζε να γράφει κάποια πράγματα για το punk rock, αλλά ήταν μια αστεία κατάσταση, γιατί από τη μία υπήρχε η προηγούμενη γενιά, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που ακούγανε prog rock και βλέπανε τώρα πιτσιρίκια τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν ξέρανε να παίζουν. Παίζανε 2-3 λεπτά μόνο. Παίζανε 2-3 λεπτά, πολύ γρήγορα, φασαρία και... Και ήταν μια αναμπουμπούλα τέτοια, όπου φυσικά τα πιτσιρίκια που παίζανε, κατηγορούσαν αυτοί, ήταν πιο κοντά στην ηλικία μου από ότι ήταν, ξέρω εγώ, ο Πίτερ Χάμιλ, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή ο Ιαν Άντερσον. Και έτσι άρχισα να αλλάζω. Ο ένας από τους δύο φίλους που λέγαμε, ο Τάσος Δημητριάδης, κάποια στιγμή ήρθε, μου χτύπησε την πόρτα, φορώντας μια τζιν φόρμα και λίγο μακριά μαλλιά, και μου λέει, θα λείψω, θα πάω στη Νέα Υόρκη, λέει, για κάνα μήνα στα ξαδέρφια μου που μένουν εκεί. Οκ, καλό ταξίδι. Μετά από ένα μήνα και κάτι, χτυπάει η πόρτα, την ανοίγω και βλέπω ένα τύπο με καρφιά, πλαστικά γυαλιά, ένα μπλουζάκι Ramones. Λέω, τι έγινε, πώς και άλλαξες. Και τον είχαν πάρει τα ξαδέρφια του και τον είχαν πάρει σε κάποιο συναυλίο στο Ramones. Και ένα πρωί, εκεί που περπατούσαν στον δρόμο στη Νέα Υόρκη, πετάγαν έξω από ένα μπαρ τη Wendy Williams με τον κιθαρίστα της, από τους Plasmatics. Και έτσι ήρθε ο Τάσος σε μια κατάσταση αλφα. Και ο τρίτος που ήταν ο Κώστας, ο Βένος, ο οποίος και αυτός είχε μεταλλασσόταν. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που μένανε, δηλαδή, ήταν μέσα στη γειτονιά μου, έτσι. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε στην πλάκα και να κάνουμε με τους υπόλοιπους παρέα. Ο Φρανκ από τους Πανκς Ρωμάνα είναι καλυφιώτης. Ο Ζανής που ήταν ο DJ της Αρετούσας ήταν καλυφιώτης.
και βρισκόμασταν και πηγαίναμε παρέα. Φυσικά ήταν ένας μικρός αριθμός τα παιδιά στην πλάκα. Και ένιωθες περισσότερη ασφάλεια όταν ήσουν μαζί τους, γιατί φυσικά έτσι όπως μας έβλεπε ο κόσμος δημένος, το κράξιμο και η εχθρότητα ήταν καθημερινό φαινόμενο. Αλλά είχε την πλάκα του. Και ενώ ξεκινήσαμε στην αρχή, άρχισαμε να παίζουμε μεταξύ μας, λέγοντας ότι θα ονομαστούμε The Gift. Κάποια στιγμή ο Κώστας είχε μία κονκάρδα όπου έδειχνε το CD του και ένα τάφο και έλεγε The Flowers of Romance. Και αλλάξαμε το όνομα και το πήγαμε προς τα εκεί. Το 1900... Είχατε το παλιό όνομα του group που είχαμε διασκευές. Όχι, όχι. Είχαμε το όνομα The Gift. The Gift, ok. Κάποια στιγμή άρχισαμε να δοκιμάζουμε drummer από εδώ και από εκεί και το 1982 πήγαμε και ηχογραφήσαμε και τρία τραγούδια σε ένα στούντιο στην Κλειφάδα. Πρόβες κάναμε στο 111 στο Μοσχάτο και πώς γίνεται η αλλαγή. Πρόβες κάναμε και στο Μοσχάτο, κάναμε και με τις Κουμπότρυπες στα Ταμπούρια, κάναμε και με τους Auschwitz στην Αθήνα πάνω, Auschwitz Ex Humans. Και μια μέρα ήρθε ο Κώστας με ένα άλμπουμ που ήταν το πρώτο άλμπουμ των Lords of the New Church. Εμένα μου άρεσε πάντα ο Steve Bators από τους Dead Boys. Και έρχεται και λέει, να βάλουμε να τα ακούσουμε που το πήρα. Και εκεί ήταν η μεγάλη σφαλιάρα, δηλαδή από εκεί που οι Flowers of Romance παίζανε κάτι σαν κλάς, άρχισε να μεταλλάσσει ο ήχος προς κάτι, προς το Damned ή να γίνεται λίγο πιο σκοτεινό κτλ. Έτσι έγινε η αλλαγή από το punk rock στο post-punk. Αυτά τα τραγούδια που είχατε εγγραφεί στα τρία κομμάτια ήταν punk δηλαδή. Τα δύο ήταν punk, το ένα λεγόταν Revolutionary Army, το άλλο λεγόταν Flowers of Romance και το τρίτο λεγόταν Border. Το Border αρχικά ήταν punk και είχε πλάκα γιατί όταν κάτσαμε να ηχογραφήσουμε εκείνο το βράδυ στη Γλυφάδα, για πρώτη φορά είδε ο Κώστας μπροστά του διάφορα άλλα πετάλια που δεν είχαν να κάνουν ούτε με distortion ούτε με φάζ και τέτοια και άρχισε να τα πατάει. Και βγήκε ένας ήχος ο οποίος του άρεσε, αλλά δεν ήταν punk. Το Border υπάρχει στο YouTube και δεν έχει καμία σχέση με punk. Βέβαια τώρα, τι αν λέμε, ήταν τετρακάναλο εκεί που το γράφαμε και αφού γράψαμε τύμπανα, μπάσο, κιθάρα, βγήκε έξω ο Κώστας για να κάνει ένα τσιγάρο που ήταν ο κιθαρίστας και τραγούδησα εγώ. Οπότε όταν μπήκε μέσα, λέει, ωραία, να γράψω τώρα τις όλο κιθάρες. Λέει, κολλήπτες, τις όλο κιθάρες, αφού είναι τέσσερα κανάλια και τα έχουν γράψει. Οπότε ευτυχώς αυτό το γλιτώσαμε, ας πούμε. Δεν έγραψε όλο κιθάρες. Και έτσι φτάσαμε μέχρι την αλλαγή του συγκροτήματος. Winner!
Θέλω να μου πεις, αν και μου είπες πάνω κάτω, αλλά θέλω να μου πεις πιο έτσι, αν θυμάσαι, στο ποια γκρουπ υπήρχαν τότε και πώς ήταν τα θέματα με τα στούντιο, τις συναυλίες, στις αρχές, ας πούμε. Που άρχισε. Δηλαδή, όταν λέω αρχές, ενώ στο μετέχνιο μεταξύ των Gift, των Flowers of Romance, πώς ήταν τα πράγματα με τα γκρουπ, με τις συναυλίες, με τα στούντιο. Κοίταξε, γκρουπς. Τώρα να ήταν η Stress, Punks Romano. Κάποια εποχή, σχεδόν κάθε βράδυ στο Skyline, παίζαν οι Birth World 82, οι οποίοι παίζαν συνήθως διασκευές, UK Subs, Company Rejects και τέτοια πράγματα. Πάνε. Ναι, πάνε. Υπήρχαν οι ανυπόφοροι, η γενιά του House, τότε νομίζω ακόμα λόγωσαν και οι Generation. Οι Ex-Humans αρχικά λόγωσαν Soldiers of Anarchy και μετά αλλάξαν το όνομα, μετά από μία... έγινε μία συναυλία στο Ζωγράφο, στην Πανεπιστημίου Βολή, όπου παίζανε μουσικές ταξιαρχίες σε σύνδρομο οι Soldiers of Anarchy, δηλαδή οι Ex-Humans και άλλα ένα συγκρότημα που λεγόταν Ψυχοβγάλτες. Τώρα αυτό ήταν αμφιθέατρο και νομίζω πως το έκανε η ΚΝΕ, το ΚΚΕ εσωτερικού, οι Ριγάδες, δεν θυμάμαι ποιοι το κάνανε, όπου για να υποστηρίξουμε τους, το Γιάννη τον Τρομπέτα και τον Χαβό, και ήταν και ο Φίβος τότε. Είχαμε πάει καμία πενταριά, οπότε τραγουδούσε ο Λάμπρος εκείνο το βράδυ. Λάμπρος, Τσαμίς, όχι. Ναι, ναι. Οπότε όταν ήρθε η ώρα για να ανέβουν στη σκηνή, περάσαμε εμείς μπροστά, με σκοπό να είμαστε όλοι μπροστά στη σκηνή. Ο Λάμπρος λοιπόν άρχισε, εμφανίστηκε με κουστούμι, γραβάτα, άρχισε να ουρλιάζει και να τυλίγεται με το καλώδιο του μικροφόνου. Οι άλλοι που καθόντουσαν στο αμφιθέατρο, δεν περίμεναν κάτι τέτοιο βέβαια, ανεβήκαν πάνω στα καθίσματα, γιατί στην αρχή όταν ανέβηκε ο άνθρωπος πάνω στη σκηνή, άρχισαν να είναι κάτι μπλαζέ του τύπου καλά, ο γαμπρός και κάτι τέτοιο. Και άρχισε να προσπαθεί να ρίξει τα ηχεία, τα towers με τα ηχεία, που έγινε της κολάσεως μέσα στο χώρο. Γενικά λίγο πολύ οι καταστάσεις με τα συγκροτήματα ήταν αυτές. Τώρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Το ευτύχημα ήταν ότι υπήρχαν άνθρωποι όπως ήταν ο Ηρακλής, ο Τριανταφυλλίδης που άνοιξε τη Σοφίτα, ας πούμε, και μπορούσε να μπορούσαν να παίξουν τα συγκροτήματα. Και ακριβώς επειδή ήμασταν, δεν ξέρω, 200-250-300 κάπου εκεί, υπήρχε μία ομαδοποίηση και μία μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ μας και υποστήριξη. Τώρα μου ήρθαν οι Σαϊκομάφια, υπήρχαν επίσης. Τα Σάββατα πηγαίναμε σε ένα μαγαζί το οποίο λεγόταν Dragon's Fly και μαζευόμασταν εκεί για να δούμε βίντεο τα οποία όσο επιτοπλίστων ήταν στάνταρ βίντεο, δηλαδή ήταν το White Riot των Class, το Rock and Roll Swing των Pistols, Plasmatics Live, το θυμάμαι το Sometimes I που έπαιζε η Wendy. Και ήταν, ξέρεις, έπαιρνες όλο αυτό το πράγμα, παιδί μου. Ξεκινούσες από το πρωί, ήσουν σε μια κατάσταση τέτοια και έφτανες μέχρι το βράδυ που θα πήγαινες μέχρι την Κυψέλη στο Blue Note. Το Blue Note ήταν ένα άλλο μπαρ
προσπαθούσαμε συνήθως να πηγαίνουμε σε, σε μέρη που να, να υπάρχουν τηλεοράσεις ώστε να βλέπουμε το τι γίνεται και τι κάνουν οι άλλοι. Το πλεονέκτημα ήταν ένα μπαρ στην πλατεία Αμερική, στην Μυθύμνη, στο οποίο μετά ονομάστηκε Maxwell. Και το αγαπημένο μας παιχνίδι, επειδή δεν είχαμε λεφτά, εμείς οι τρεις που ήμασταν οι φτηνιάριδες στο Flowers of Romance, ήταν ερχόταν ο άνθρωπος που ήταν για να πάρει την παραγγελία και μας έλεγε τι θα πάρετε και λέγαμε έλα σε 5 λεπτά για να σου πούμε. Οπότε αλλάζαμε θέση, πηγαίναμε κάπου αλλού και παίρναγε έτσι η ώρα, χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Λοιπόν, το 82, ας πούμε, θυμάμαι, είχαν έρθει οι soft sales στο Ritz, στη Φιλοθέη. Και γενικώς απλωνόντουσαν οι πληροφορίες για το που υπάρχει κάποιος χώρος όπου κάποιος έχει τοποθετήσει αποθήκες, ποιος έχει κάποιον ενισχυτή, δανείσου ένα μπάσο, φέρε μια κιθάρα, τι είναι αυτό το πράγμα, το πεταλάκι, τι κάνει, α, ωραίο είναι, αλλά αυτού γαμώτο δεν είναι το στυλ που παίζω, αλλά δεν πειράζει, μου αρέσει όμως. Και ίσως σε αυτό το ψάξιμο. Και φυσικά άραγμα στο happening, στο jazz rock, από εδώ και από εκεί, όπου ας πούμε στο happening έμπαινες μέσα και ήταν ο Ηλίας ο Ασλάνογλου και έλεγε σου έχω αυτό το δισκάκι το οποίο ξέρω, ήξερε τι ήθελε ο καθένας, οπότε το παίρνες και έφευγες. Καθώς σου κουτσομπόλευες και τα λοιπά. Πώς επί το πλήστον έτσι γινόταν το πάρε εδώ σε όλα. Ωραία. Μια που αναφέρθηκε σε εκείνη την εποχή, αλλά θα το συνδέσω και λίγο με την τωρινή, θέλω να μου πεις ποιους νιώθεις εσύ τους συνοδοιπόρους του τότε και του τώρα. Ποιος αν είναι οι ίδιοι. Ποιοι κράτησαν από τότε μέχρι τώρα, είναι. Όχι. Ποιους νιώθεις εσύ τους συνοδοιπόρους σε εκείνη την εποχή του 80, ας πούμε, δεκαετία του 80. Γενικά σε όλο το... Στο μουσικό φάσμα, ας πούμε. Σε όλο τον κόσμο. Ναι, σε όλο τον κόσμο. Και ποιοι είναι και τώρα, ενώ και για την εγχώρια σκηνή και για την έξω σκηνή. Για την εγχώρια σκηνή, ο Λούις με τον Φρανκ, ο Λούις από τους τρεις και ο Φρανκ από τους Φρανκς Ρωμάνα, είναι άνθρωποι που συνεχίζουν ακόμα και κάνουν αυτό που έκαναν. Λίγο μετά εμφανίζονται οι Last Drive. Άλλοι δεν νομίζω να έχουν μείνει, δηλαδή δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αν έχουν μείνει κάποιοι από εκείνη την εποχή. Λίγο αργότερα παρουσιάζονται και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι εμφανίζονται, δηλαδή λίγο αργότερα παρουσιάζονται, ξέρω εγώ, τα παιδιά του Merlin's Music Box ή τα παιδιά του στις σκηνές του V23, αλλά είναι λίγο πιο μετά. Από τις... η Άντα η Λαμπάρα ακόμα είναι ενεργή, πότε μου λέει ότι «Α, ετοιμάζομαι να κάνω αυτό, περιμένω να δω πότε θα το κάνει». Η Εύη Χασαπίδου είναι λίγο πιο μετά. Ενώ από τους ξένους, φυσικά είναι η Damned. Ο Τζον Λάιντον κάνει τα δικά του. Γουστάρο που κάνει τα δικά του, είναι σε ένα δικό του τριπ. Πάντα ήταν. Ο Γκλεν Μάτλοκ κάνει και αυτός αυτό που γουστάρει. Ουσιαστικά με το punk rock αυτό που γινόταν ήταν ότι κάποιοι άνθρωποι πήραν κάποιες ευκαιρίες, βρήκαν κάποιες ευκαιρίες να εκφραστούν, να πούν τα πράγματα με τον δικό τους τον τρόπο και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν και στον εαυτό τους και σε κάποιους άλλους, αθελά τους στις περισσότερες φορές, μια ελευθερία έκφρασης την οποία την ακολούθησαν αυτοί. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο
που βλέπω, ας πούμε, Τζέλο Μπιάφρα, ακόμα κάνει αυτό που κάνει και καλά κάνει. Χένρι Ρόλινς και καλά κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν όλους αυτούς τους θεωρώ συνοδητόρους και βρίσκω και ανθρώπους και μερικούς στην Ελλάδα και κάποιους στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι από εκείνη την εποχή, οι οποίοι εφαρμόζουν, ζουν αυτό τον τρόπο ζωής ή προσπαθούν να δώσουν μια ευκαιρία στο να σκεφτεί ο κόσμος και λίγο αλλιώς. Δεν μπορείς να περιμένεις το 2017 να παίζουν οι μουσικοί punk όπως έπαιζαν εκείνη την εποχή. Και το punk δεν είναι και ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Είναι ένας τρόπος σκέψης. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα σκεπτικό που θεωρώ εγώ punk και το σκεπτικό τους είναι να βοηθήσουν και άλλους να στηθούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι πιο underground, είναι πιο ανοιχτόμυαλες, είναι όπως το θες κάνεις. Ωραία. Θέλω να κάνεις παρασύγκριση. Πώς βλέπεις το κοινό του τότε, τις δεκαετίες του 80, το κοινό του τώρα. Το κοινό των punk συναυλίων ή το κοινό των συναυλίων γενικά. Το κοινό που έχεις βιώσει εσύ από τις συναυλίες του τότε και τις συναυλίες του τώρα. Δηλαδή, ως ας πούμε Flowers of Romance, ας πούμε. Ως καλλιτέχνης εσύ πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι γενικά όταν είσαι νέος και όταν δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξεκινάς με το σκεπτικό του ότι okay, πάμε να ανέβουμε πάνω στη σκηνή, να τα σπάσουμε όλα και να φύγουμε, να τα δώσουμε όλα και να φύγουμε. Ή αυτό είναι το όνειρό μου, θέλω να γίνω ο νέος Elvis Presley. Ή απόψε εδώ τελειώνει η ζωή μου, ξέρω εγώ, δεν θέλω να ξαναδώ σκηνή. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή κατέβαινα από τη σκηνή και έλεγα δεν θέλω να ξανακούσω για live στη ζωή μου. Πέρναγε ξέρω εγώ μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες και αρχίζα να ξύνομαι πάλι, να λέω α, τι θα γίνει, πρέπει να παίξω live, το έχω ανάγκη. Ο κόσμος, επειδή είναι νέος και είσαι σε μια κατάσταση μεταβατική, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι είσαι μόλις μερικά χρόνια μετά τη δικτατορία, είσαι μια κατάσταση όπου γίνονται τα πάντα. Από τον Σταμάτη Γαρδέλη, το Στάθη Ψάλτη, τις μουσικές ταξιαρχίες με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, την αστυνομία να σε σταματάει στον δρόμο και να σου λέει ταυτότητα ή δεν πειράζει και που έχεις ταυτότητα, έλα μαζί μας μέχρι το τμήμα. Το ότι ήσουν στο σχολείο ή μόλις είχες τελειώσει το σχολείο, δεν είχες υποχρεώσεις οικογενειακές του τύπου έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά και διάφορα τέτοια, ήσουν πιο ελεύθερος. Έβλεπες τη ζωή αλλιώς και όταν είσαι νέος, δεν έχεις και αίσθηση του φόβου, κάνεις πράγματα διάφορα. Έτσι λοιπόν, το κοινό ήταν πιο χαλαρό, πιο ανοιχτό, δεν είχε πάρα πολλές απαιτήσεις, δεν είχε δει και πολλά πράγματα, όχι μόνο. Δεν είχε δει ούτε στη ζωή πολλά πράγματα, γιατί ήταν ένα κοινό νεανικό, έτσι. Το σημερινό κοινό είναι ένα κοινό το οποίο και 20 χρονών να είναι, λόγω της τηλεόρασης και του ίντερνετ, έχει δει πράγματα και έχει απαιτήσεις από το μουσικό όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή. Θέλει να έχει ένα έξυπνο τραγούδι, να έχει ένα καλό ήχο, να του προσφέρει λίγο θέαμα, να έχει πάθος. Δηλαδή πηγαίνει να δει ένα live για το πάθος, έτσι. Αλλιώς κάθεται και σπίτι του και βλέπει βίντεο. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι όταν στη δεκαετία του 80, όντας 17 ή 20 ή 22 χρονών, ο κόσμος διψούσε για να δει, ενώ στο 2017
ο κόσμος πήγαινε υποψιασμένος ήδη στη συναυλία για το τι και θέλει, έχει πάει πιο πάνω τον πύχη. Η μόνη κουβέντα που είχα κάνει ήταν με τον Πάμπη τον Λάσκαρη που είχε γράψει ένα βιβλίο για το αγγλόφωνο ροκ, το εγχώριο. Στο οποίο πραγματεύεται ουσιαστικά αν υπήρχε σκηνή τότε και αν υπήρχαν υποδομές για αυτή τη σκηνή. Εσύ πιστεύεις ότι υπήρχε σκηνή τότε, δηλαδή ότι συγκροτήθηκε όντως μια σκηνή στην Ελλάδα? Κοίταξε, η άποψή μου για τη σκηνή είναι η εξής. Μια σκηνή χρειάζεται έναν αριθμό συγκροτημάτων, 3, 4, 5, τα οποία άμα είναι ας πούμε μεγάλα, σαν ονόματα, με 15-20 συγκροτήματα να ακολουθούν, κάποια κλάτς που να μπορούν να παίξουν αυτά τα συγκροτήματα, ένα τρόπο πληροφόρησης, δηλαδή περιοδικά, ραδιόφωνα, η τηλεόραση, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μαθαίνει, και ένα κοινό, ώστε το κοινό να πληροφορείται από τα media, να συντηρεί τα clubs, ώστε να μπορούν και οι μουσικοί να παίζουν σε αυτά. Αν το βάλουμε με αυτούς τους 4 παράγοντες, το ζήτημα, αν το θέσουμε έτσι, δεν υπήρχε. Υπήρχαν τα σπάργανα αυτού του πράγματος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούσες να πεις ότι με 2 clubs που θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το πράγμα, ένα το Αν ή ένα το Σκιάχτρο ή Ροκ Παλέ στον Πειραιά, να ανοιγοκλίνει μουσική αποθήκη, να υπάρχει και να μην υπάρχει, ή κάποιο άλλο, και με μία υποτυπώδη, ας πούμε, πληροφόρηση, όχι, με αυτό το σκεπτικό δεν υπήρχε σκηνή. Υπήρχε κάτι σαν σκηνή. Υπήρχαν κάποια συγκροτήματα τα οποία κάνανε ένα πράγμα. Αυτό που καθόμενα και σκεφτόμουν πριν λίγο καιρό ήταν ότι η γενιά που ήταν πριν, η γενιά των συγκροτημάτων, των μουσικών, που ήταν πριν την γενιά της δεκαετίας του 80, ήταν μουσικοί οι οποίοι ουσιαστικά ανακάλυψαν το rock, έτσι, το rock and roll. Δηλαδή, ανακάλυψαν το hard rock, τους Sabbath, ξέρω εγώ, τους Queen, τους Rainbow, τους Genesis, για κάποια πιο prog συγκροτήματα. Στην δεκαετία του 80 όμως, τα συγκροτήματα αυτής της δεκαετίας ανακάλυψαν τις υποομάδες του rock. Δηλαδή, υπήρχαν τα new wave συγκροτήματα, υπήρχαν τα πιο punk συγκροτήματα, τα πιο hard rock συγκροτήματα, τα πιο garage συγκροτήματα, γιατί προς το τέλος έγινε και μία αναβίωση της ψυχεδέλειας. Την βλέπω έτσι τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι έτσι λειτουργήσε και ποτέ δεν έγινε κάτι μεγάλο, κάτι που θα μπορούσε να πεις να, μία μεγάλη σκηνή. Δεν είχαμε μεγάλη σκηνή στη δεκαετία του 80, απλά λειτουργούσαν από εδώ και από εκεί συγκροτήματα που μπορούσαν να πάνε να παίξουν κάποιες μέρες εκεί. Αν δεν μάζευαν κόσμο, έκλεινε εκείνη η πόρτα, πήγαιναν να παίξουν αλλού. Υπήρχε το ΜΑΝΤ εδώ στη Συγκρού, ας πούμε, είχε μεταφερθεί από τη Βλάκα εδώ πέρα και δούλευε σαν Cats Meow. Έτσι πήγαινε το πράγμα. Δεν ήταν κάτι ολοκληρωμένο. Δεν μπορείς να πεις ότι στήθηκε, γιατί η σκηνή σημαίνει ότι μετά θα ακολουθήσει και μια μουσική βιομηχανία, έτσι, υποτυπώδες. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι οι ανεξάρτητες εταιρείες που δημιουργήθηκαν μετά, οι 2, 3, 5, πόσες ήταν, ήταν μουσικές βιομηχανίες, δημιούργησαν μουσική βιομηχανία, ήταν άνθρωποι οι οποίοι προφανώς δεν ξέραν να παίζουν όργανα ή δεν ήθελαν να ανέβουν πάνω στη σκηνή και προτίμησαν να συμβάλλουν, να συνεισφέρουν με αυτόν τον τρόπο στη σκηνή. Δεν υπήρχε και
κοινό βέβαια για να τόσο μεγάλη είναι η υποστήριξη. Μα άμα δεν υπάρχει πληροφόρηση, δηλαδή αυτό που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι αυτό. Όταν υπάρχει πληροφόρηση, αν δηλαδή φαντάσου αυτό, η τηλεόραση να μιλάει, να έχει εκπομπές κανονικά 2-3 την εβδομάδα και αυτό να συμβαίνει και στο ραδιόφωνο, οι οποίες να μιλάνε για τις συναυλίες που θα κάνουν τα ελληνικά συγκροτήματα, τα ροκ, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Να έχουν καλεσμένους, ξέρω εγώ, τον Αγγελάκα, τον Καλοφολιά, εμένα, τον Φρανκ, τον έναν τον άλλον. Τότε αρχίζεις και δημιουργείς ένα κοινό και αρχίζεις και γίνεσαι mainstream, έτσι. Αλλιώς δεν θα λεγόταν underground όλη αυτή η σκηνή. Αυτές οι εκπομπές υπήρχαν και υπάρχουν για άλλα είδη μουσικής. Δηλαδή δεν ξέρω και αν θα ήταν καλό το να υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί όπου υπάρχει mainstream υπάρχει και φθορά βέβαια, έτσι. Αρχίζουν και πάνε αλλού τα πράγματα. Επειδή συμμετέχεις και δραστηριοποιείσαι και στη σημερινή σκηνή, η σημερινή σκηνή πώς τη βλέπεις σε σχέση με την παλιά? Η σημερινή σκηνή έχει φύγει από αυτό που έλεγα της δεκαετίας του 80. Έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου φυσικά δεν υπάρχει, εξακολουθεί το κοινό να μην υπάρχει, διότι είναι τα λιμέρια του mainstream και ακόμα και εκείνες οι εκπομπούλες που είχαν εμφανιστεί στη δεκαετία του 90 ή τα fanzines που είχαν εμφανιστεί έχουν πλέον εξαφανιστεί. Όμως η σημερινή σκηνή έχει την τύχη να απολαμβάνει την δυνατότητα του ίντερνετ, όπου έρχεται σε επαφή με ανθρώπους στο εξωτερικό ή έρχεται σε επαφή με ανθρώπους στην επαρχία και καταφέρνει και δημιουργεί εμφανίσεις είτε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είτε ακόμα και στο εξωτερικό. Συγκροτήματα υπάρχουν πολλά. Το καλό που έκανε όλη αυτή η κατάσταση με το, ας πούμε, MTV ή το ίντερνετ και όλα αυτά είναι ότι τα παιδιά είδανε και άρχισαν να έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τον εαυτό τους η μουσική οι ίδιοι. Οπότε άρχισαν να ανεβάζουν το επίπεδό τους. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε πολλά συγκροτήματα με ένα πολύ ψηλό επίπεδο, τα οποία πού τα χάνεις, πού τα βρίσκεις. Μία παίζουν, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, στην Ισπανία ή στην Αγγλία ή κάπου μέσα στην επαρχία. Δεν σημαίνει φυσικά ότι κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους επιβιώνει από το ροκ. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και το ότι δεν επιβιώνει από το ροκ αλλά συνεχίζει να το κάνει, λέει πάρα πολλά για τα ίδια τα άτομα που είναι αξιέπαινα για αυτό το πράγμα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία, για την ελληνική κοινωνία μιλώντας, η οποία δεν πιστεύω ότι αποδίδει αυτά που θα έπρεπε να αποδώσει σε συγκροτήματα όπως είναι η Rotting Christ, για αυτά που καταφέρνουν. Ακριβώς. Είναι, δηλαδή, είναι αστείο να λες ότι... Ξέρω στην Αργεντινή, ας πούμε, στο Μεξικό, δεν τους ξέρω. Πηγαίνουν και είναι headliners σε αγγλικά φεστιβάλ. Το ύφος της μουσικής που παίζουν δεν είναι το ύφος που ακούω, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι άνθρωποι έχουν κατορθώσει να κάνουν αυτό. Και υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα αυτού του είδους. Δηλαδή, μιλάνε στο εξωτερικό για το ελληνικό black metal ή, ξέρω εγώ, κάποιο metal που είναι ελληνικό όμως, όπως μιλάμε εμείς για το νορβηγικό, ας πούμε, black metal, και στην Ελλάδα ταξίνουμε, ας πούμε, και... Αλλά και πάλι λέω ότι αυτό είναι που καταφέρνει ο rock μουσικός. Δηλαδή με το σπαθί τους έχουν φτάσει εκεί που φτάσανε και κανείς δεν τους λέει τίποτα. Έχει τύχει, το έχω βιώσει αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή όταν είχαμε βγάλει το Brilliant Mistakes ήταν ένα άλμπουμ το οποίο παίζονταν πάρα πολύ και στο ραδιόφωνο
στα mainstream ραδιόφωνα, έτσι. Και είχαμε βγει σε αρκετές εκπομπές σαν συγκρότημα, σαν καλεσμένοι κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν πήρα το σακίδι που έχω μέσα τα μικρόφωνα και τους στίχους. Βγήκα από το διαμέρισμά μου να πάω στην πρόβα και στο ασανσέρ πέτυχα έναν άλλο συνομήλικό μου στον ίδιο όροφο που ζούσε με εμένα και μου λέει, πού πας, γυμναστήριο? Ναι, γυμναστήριο. Τι λέω, πηγαίνω για πρόβα. Λέει, τι πρόβα? Λέω, παίζω με ένα γκρουπ. Άλλοι, έχεις γκρουπάκι? Λέω, πες το και έτσι, γκρουπάκι. Δεν περιμένω κάτι άλλο, δηλαδή, οκ. Okay. Ακόμα το θυμάμαι, δηλαδή είναι αστείο. Ενώ έφτασα, ας πούμε, κάποια μέρα να βάλω βενζίνη στο βενζινάδικο και μου είπε ο βενζινάς, εσύ δεν είσαι που βγαίνει στην τηλεόραση? Και ναι, λέω, εγώ είμαι. Οκ, ο ένας έβλεπε με είδε στην τηλεόραση, ο άλλος δεν ήταν του στυλ. Αλλά δεν έχεις την απέτηση σε αυτό το επίπεδο να σε γνωρίζει ο κόσμος. Είναι λίγο πικρό συνέστημα, γιατί είσαι στη χώρα σου και... Εντάξει, λέει ο άλλος, οκ. Okay. Καμία πενιά ρίχνεις. Λες, δεν σας καταλαβαίνω. Με το ζητιανό ξυλο, κάνεις τίποτα? Όχι, ευχαριστώ. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τον να παίξω, ας πούμε, βαμακάρι. Και εφόσον δεν παίζεις κάτι τέτοιο, γιατί να σε ξέρω άλλο. Στο κάτω-κάτω επιλογή σου, ναι. Ναι, αλλά... Μπορείς να επιλέξεις, να το κάνεις. Ναι, σωστά. Θέλω να μου πεις, αν υπάρχει κάποιο κομβικό σημείο που συνδέει τα τρία γκρουπ στα οποία ήσουν και είσαι. Ήσουν στα δύο, είσαι στο Φουσμίζιο Γκάτ. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πράγμα που τα συνδέει στο μυαλό σου και τα τρία αυτά? Νομίζω ότι το ένα είναι εξέλιξη του άλλου. Η Flowers of Romance ήταν ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε σαν ένα εφηβικό, μια εφηβική τρέλα που λέμε και στις ταινίες. Εξελίχθηκε σε κάτι που έφτασε μέχρι το εξωτερικό και έφτασε ένα σημείο που ήθελα εγώ να κάνω άλλα πράγματα τα οποία το συγκρότημα δεν θα μπορούσε να τα κάνει και η Nexus ήταν η εξέλιξή τους. Δηλαδή όταν έφτασα πλέον στη δεκαετία του 90 να ακούω ότι εδώ υπήρχαν οι Nine Inch Nails, ας πούμε, εκεί ήταν οι The Groups, ο άλλος προσπαθούσε να κάνει κάτι, δεν μπορούσα να συνεχίσω να παίζω έναν ήχο που άρχισε να μου φαίνεται παλιός, ξεπερασμένος. Mm-hmm. Και έτσι έπρεπε να σταματήσει αυτό το πράγμα, να εξελιχθώ. Αλλά η εξέλιξη δεν θα μπορούσε να πάρει μαζί της και το όνομα των Flowers of Romance. Δεν το θεωρούσα τιμή. Flowers of Romance ήταν αυτό, από εκεί μέχρι εκεί. Δεν ήθελα όλη αυτή η αλλαγή να πάρει το όνομά τους, έτσι. Δημιούργησα τους Nexus. Όπου εκεί μπορούσα να κάνω διάφορα. Ήμουνα πάλι εγώ ήμουν το κομβικό σημείο και στα τρία νομίζω. Ναι. Είμαι εγώ και το μπρος ή πίσω που κάνω. Στους Nexus δοκίμασα διαφορετικούς τρόπους παραγωγής. Δοκίμασα να κάνω ελληνικό στίχο. Χρησιμοποίησα όλα αυτά τα όσα έβλεπα ότι κάναν οι άλλοι με samplers ή samplers και μπάντα μαζί. Μπορούσα να φύγω και να αρχίσω να παίζω λίγο πιο χορευτικά, λίγο πιο άγρια, λίγο πιο... Μπορούσα να τα κάνω όλα.
won't let me get hurt. Wrapped in cellophane, you all know the reasons why. I won't let me down again. Wrapped in cellophane, no matter how hard you try. Και όταν πια κουράστηκα με όλη αυτή την κατάσταση, όταν αισθάνθηκα ότι έχασα την επαφή που έχει ένας μουσικός με άλλους τρεις μέσα σε ένα προβάδικο, όπου παίζουν ό,τι να είναι και κάποια στιγμή λέει ένας, «Α, αυτό είναι ωραίο, για πάμε να κάνουμε κάτι με αυτό». Αυτό δεν το είχαμε με τους νέους, δηλαδή καθόμουν να έφτιαχνα εγώ αυτό που έφτιαχνα και μετά σου λείπει αυτό το συλλογικό, ας πούμε. Ναι, η ανθρώπινη επαφή, ναι, και η ανταλλαγή απόψεων. Τότε έπρεπε να δημιουργηθούν οι New Zero Gap. Είχα κουραστεί και από την δισκογραφική εταιρεία του Κακάνη, η οποία απογύμνωσε εντελώς, ας πούμε, το τι είναι μουσική και μουσική βιομηχανία. Έκατσα ένα χρόνο χωρίς να ακούσω ούτε νότα, και ήρθε η πρόταση από τα παιδιά που ήταν στους Nexus να κάνουμε κάτι άλλο. Και έτσι φτιάξαμε τους New Zero Gap. Mm-hmm. Οι New Zero Gap ξαναγύρισαν βέβαια πιο πίσω από τους Flowers of Romance. Αλλά πλέον μπορώ να παίρνω στοιχεία από οτιδήποτε θέλω. Δηλαδή, όσο προχωράει το συγκρότημα, οι New Zero Gap μπορούν πλέον να βάζουν μέσα και στοιχεία jazz και στοιχεία ηλεκτρονικά και punk rock και οτιδήποτε. Κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που μου πήραν ένα αγγλικό περιοδικό για το Terrorizer, συνειδητοποίησα ενώ απαντούσα ότι στη δεκαετία του 90 άκουσα πάρα πολύ ηλεκτρονικά, πάρα πολύ Prodigy, πολύ trip hop, δηλαδή Massive Attack, Portishead, Left Field, άκουσα πάρα πολύ acid jazz, δεν άκουγα rock, δηλαδή είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Και με τους New Zero Gap άρχισα να ξανακούω πάλι, γύρισα πίσω, άκουσα ξανά την πρώτη γενιά του punk, και επέστρεψα σε αυτή την κατάσταση του rock. Τώρα, ας πούμε, τα Χριστούγεννα, για να καταλάβεις, τα περάσαμε με τον Άντι, τον τραγουδιστή από Sex Gang Children, ακούγοντας Slade, ακούγοντας glam rock της δεκαετίας του 70. Γιατί πλέον, ξέρεις, όταν ήμουν μικρός έβαζα κάποια όρια, δηλαδή, αυτό δεν το ακούω γιατί δεν είναι από τα δικά μου. Τώρα πια τα ακούω, δηλαδή ακούω ότι με ευχαριστεί, ότι με κάνει να περνάω καλά. Και αυτό προσπαθώ να το κάνω και στους New Zero Gap. Αυτή είναι η εξέλιξη. Είναι η εξέλιξη δική μου. Πιστεύω ότι αν ένας μουσικός δεν εξελίσσεται, είναι σαν ένας άνθρωπος που δεν εξελίσσεται, δεν σου αρέσει
να βλέπεις κάποιον τον οποίο τον γνώρισες πριν 20-30 χρόνια και είναι ακριβώς ο ίδιος μαλάκας, ας πούμε, μετά από 30 χρόνια, λες, δε φιλαράκο, δεν σου είχε τίποτα στη ζωή σου, δηλαδή τι έγινε. Ναι, σημαίνει έλλειψη εμπειριών αυτό βασικά. Ποιος, ο Ρικ Φαν Γουίνκλ, έπεσες για ύπνο και ξύπνησες 100 χρόνια μετά.
Αν έπρεπε να επιλέξεις ένα δίσκο από κάθε συγκρότημα που ήσουν και που είσαι και τώρα, που ήσουν από κάθε. Υπάρχει κάποιος που θα επέλεγες από κάθε εποχή, από κάθε συγκρότημα. Και γιατί? Νομίζω θα επέλεγα το τελευταίο άλμπουμ από κάθε συγκρότημα. Τελευταίο. Όχι μεταβατικό για το επόμενο. Όχι, νομίζω ότι ξέρεις, είναι λογικό. Δηλαδή, ας πούμε, στο Flowers of Romance θα επέλεγα το Brilliant Mistakes. Νομίζω ότι είναι το πιο εξελιγμένο και κουβαλάει όλη την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και κυκλοφοριών. Στο Nexus, θα επέλεγα το The Beat Syndicate. Για τον ίδιο λόγο. Και το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με τους Miserable. Θα επέλεγα το Short Tales and Tall Shadows. Το περσινό. Γιατί θα ήταν λίγο τρελό να πω «Α, θα επιλέξω το πρώτο, τα επόμενα...» Τα επόμενα τι. Οπότε το τελευταίο επιλέγω από κάθε μπάντα. Είχατε δώσει να βλέπεις στο εξωτερικό. Δώσαμε με τους New Zero Gods στην Ιταλία. Με Flowers of Romance, όταν τελειώσαμε το Brilliant Mistakes με τον Wayne Hussey, είχαμε συνεννοηθεί ότι θα κάναμε μια περιοδία ευρωπαϊκή με τους Mission. Αλλά ο Wayne αποφάσισε να βάλει το συγκρότημα στο ψυγείο και βγήκε και άρχισε να παίζει solo. Απ' την άλλη μεριά, οι κινήσεις που κάναμε εμείς για να βγούμε να κάνουμε μια περιοδία στη Γερμανία δεν τα κατάφερε ο μάνατζερ να κάνει τίποτα, οπότε δεν έγινε. Στους Flowers of Romance έμεινε απλά το ότι το Brilliant Mistakes ηχογραφήθηκε στην Αθήνα και ηχογραφήθηκε και στο Μπρίστο. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι, New Zero God, εντάξει, Ιταλία. Και βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή είχαμε κάποιες προτάσεις για να πάμε να παίξουμε Αγγλία 5 εμφανίσεις, αλλά θέλουμε να τις συνδυάσουμε με το να πάμε Ιταλία, Γαλλία και να περάσουμε στην Αγγλία. Τα πράγματα όμως δεν είναι και καλά και στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή, το συγκρότημα δεν έχει λεφτά να βγάζει από την τσέπη του πιάνο. Λέει, παιδιά, θα βάλω εγώ λεφτά να έρθω να κάνω. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, θα πηγαίνω και στη Μύκο. Οπότε, άρα πρέπει κάποιος να καλύψει τα έξοδα. Όταν θα καλύψουν τα έξοδα ή μέρος των εξόδων όσο μπορούν, θα πάμε. Υπάρχει κάποια εγχώρια συναυλία που να έχετε δώσει εδώ? Από τα τρία γκρουπ που έχει που ήσουν, ας πούμε, που να σου έχει μείνει για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, όχι να την αναπολύσεις, να λες τη ώρα που ήταν, ακόμα και αυτό όμως. Να σου έχει μείνει για κάποιο λόγο. Πολύ ωραία συναυλία που την θυμάμαι ευχάριστα. Ήταν η συναυλία που κάναμε το 1997 στο Rockwave με τους Sisters of Mercy και τους New Modelar. Αυτό ήταν περισσότερο γιατί λόγω του όγκου, της μάζας του κοινού που υπήρχε από κάτω και της συμμετοχής. Ήταν πιο ζεστό το κοινό, ας πούμε. Ήταν πιο ζεστό, είχα ξεκινήσει τότε να... Αυτό που θέλω να υπάρχει είναι μία επικοινωνία με το κοινό. Έτσι λοιπόν, σε κάποια κομμάτια αρχίζω και τους παροτρύνω να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί και εκεί ήταν η πρώτη φορά που ήταν 8.500 άτομα που κάναμε όλοι μαζί παιχνιδάκια. Αυτό όμως που θυμάμαι και έχει μεγάλη πλάκα ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα στη Θεσσαλονίκη το 1989, το οποίο ήταν στο στέκι της Φιλοσοφικής. Ήμασταν προσκεκλημένοι τον Ναυτία
είχε πλάκα γιατί ήταν ένα μαγαζί, το οποίο ήταν, μαγαζί, ήταν ένας χώρος ο οποίος ήταν γεμάτος ασφυκτικά και από εκείνη τη βραδιά, μάλλον να το τοποθετήσω πώς είχε το πράγμα. Υπήρχε ένα αντίτιμο στην είσοδο, όπου μπήκαν καμία βοδονταριά άτομα μέσα, το πληρώσαν και μπήκαν. Έβλεπα όμως εγώ, γιατί είχε κάποια τζάμια, αυτά τα γυάλινα τα τούβλα, και μπορούσα να δω ότι απ' έξω υπήρχαν σκιές πολλές. Και από ό,τι μου λέγανε, άρχισε να βρέχει. Στο δεύτερο τρίτο τραγούδι, λοιπόν, λέω, παιδιά, αν δεν ανοίξετε τις πόρτες να μπουνε, δεν πρόκειται να συνεχίσουμε. Έτσι ανοίξαν τις πόρτες και μαζεύτηκαν γύρω στα 400 άτομα, οι οποίοι άρχισαν να κερνάνε, γιατί δεν πρόκειται φυσικά να πάρουμε και φράγκο μετά από αυτή την κίνηση, οπότε τα έξοδά μας βγαίνανε από την τσέπη μας. Από εκείνη τη βραδιά, όπου είχε γίνει ένας χαμός με πολύ κέφι και μείναμε πάρα πολλοί φίλοι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αποκτήσαμε πάρα πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη, τους οποίους κάθε φορά που ανεβαίνω είτε για να παίξω είτε για κάποιον άλλο λόγο, κάποιους από αυτούς τους συναντάω ή έρχονται στα live βέβαια και τα λέμε ή συναντιόμαστε πια σαν φίλοι. Είναι άλλη μία συναυλία έτσι που μου έχει μείνει με πολύ ζεστές αναμνήσεις. Αυτό μάλλον είναι δύσκολη ερώτηση. Αν σου έλεγα να φτιάξεις το τέλειο γκρουπ για να λέξεις μουσικούς, τραγουδιστή, μπασίστα, και να πάω στο κλασικό ρόκ σχήμα, τραγουδιστή, μπασίστα, κιθαρίστα και ντράμερ. Από όπου θες, από όποια εποχή θες, μπορεί να πεθάνει, μπορεί να ζούνε, δεν έχει καμία σημασία. Που θα έλεγες, ας πούμε, ότι αυτούς θα ήθελα να τους δω να κάνουν κάτι. Αυτός αν υπάρχει ήδη το τέλειο γκρουπ για σένα, τέλεια πράγματα δεν υπάρχουν, αλλά λέμε, ναι. Ένας ωραίος συνδυασμός θα ήταν ο Keith Moon στα drums. με το Joe Strummer στα φωνητικά. το Frank Zappa στην κιθάρα. Γεια σου. Και μπάσω τον Eberhard Weber. Είναι ένας μπασίστας ο οποίος παίζει συνήθως με τον Jan Garbarek. Αν αυτοί οι τέσσερις μπορούσαν να βγάλουν κάτι, εντάξει, τρεις από αυτούς είναι τρελοί. Οι δύο από αυτούς, μάλλον οι τρεις από τους τέσσερις δεν υπάρχουν. Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένας συνδυασμός. Ναι, ένας συνδυασμός κουλός. Θέλω να μου πεις, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος της τέχνης γενικά. Τέχνη, δηλαδή, πώς θα θέλει να καταφέρει, τι θέλει να κάνει, αν θέλει να κάνει κάτι. Η τέχνη, πρώτα απ' όλα, υπάρχει για να κρατάει υγιή τον καλλιτέχνη. Έτσι, ψυχικά υγιή. Για να αποφορτίζεται και να μπορεί να συνεχίσει την επόμενη μέρα. Ο σκοπός της τώρα είναι να επικοινωνήσει ο καλλιτέχνης με κάποιον ή κάποιους ανθρώπους. Να πει αυτά που θέλει. Αν απευθύνεται σε κάποιον, να πει αυτά που θέλει σε αυτόν που απευθύνεται. Και να πει σε κάποιους άλλους ότι να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι υπάρχει κι άλλο ένα άτομο που σκέφτεται
το ίδιο. Αν μπορέσει ο καλλιτέχνης με την τέχνη του να παρακινήσει κιόλας κάποιους ανθρώπους να σκεφτούν αλλιώς, να δουν τα πράγματα αλλιώς, είναι και αυτό καλό. Ουσιαστικά η τέχνη υπάρχει εκεί για να συμπεριφέρεται όπως το βούτυρο, να κάνει την καθημερινότητα να μαλακώνει. Ξέρεις, όταν έρθεις σε επαφή με την καθημερινότητα, να υπάρχει η τέχνη στη μέση, ώστε να λειτουργήσει σαν μαξιλαράκι. Γιατί δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή από οποιαδήποτε μορφή φαντασίας. Τώρα, έχει σχέση αυτό το κύριο που σου κάνω με αυτό με το προηγούμενο ερώτημα. Πολλοί λένε ότι η τέχνη είναι αφαιραστή τη πολιτική. Ότι δηλαδή το έχει από μέσα τη, τον πυρήνα τη. Θα συμφωνούσε αυτό? Νομίζω ότι κάθε πράξη στη ζωή μα είναι πολιτική. Δηλαδή. Πήγα να σου πω ότι να τηγανεί πατάτε είναι πολιτική πράξη. Είναι πολιτική πράξη γιατί. Τι θα το κάνεις στο λάδι μετά? Δηλαδή, ωραία, θα το χύσεις και κάποιοι θα πούνε «Ει, το λάδι πηγαίνει, ας πούμε, βρωμίζει το υπέδαφος» κτλ. Κάθε πράξη μας είναι πολιτική. Και φυσικά η τέχνη είναι μια πολιτική πράξη. Έχει μέσα της αυτό το πράγμα. Ο τρόπος που ο καλλιτέχνης βλέπει τον κόσμο είναι η φιλοσοφία του για τη ζωή. Αν ας πούμε πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, αν πιστεύει ο καλλιτέχνης ότι υπάρχει Θεός, ανήκει σε μια πολιτική ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Αν δεν πιστεύει, ανήκει σε μια άλλη πολιτική ομάδα. Αν είναι στο υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα... ανήκει σε μια άλλη πολιτική ομάδα. Ο τρόπος ο οποίος εκφράζεται ο καλλιτέχνης απέναντι στο αντικείμενο της αγάπης του αποδεικνύει αν αυτός ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, αν έχει κάποια συναισθήματα ας πούμε τρυφερά, οπότε σου δείχνει και το η πολιτική του άποψη ποια είναι απέναντι στους υπόλοιπους. Και συνήθως, επειδή δεν υπάρχει μόνο η τέχνη η ερωτική, ο καλλιτέχνης καταγράφει αυτό που βλέπει. Και αυτό που υπάρχει γύρω μας, αν μπορεί κάποιος να μην επηρεαστεί από αυτό, όταν η δουλειά του είναι η καταγραφή της πραγματικότητας και του περιβάλλοντος, αυτή η ασχήμια που υπάρχει γύρω μας και η κακία που υπάρχει γύρω μας, τότε αυτός ο τύπος είναι ανέστητος. Άρα ο καλλιτέχνης, επειδή καταγράφει την ασχήμια αυτή με κοφτερό τρόπο ή με μαλακό τρόπο, κάνει μια πολιτική. Ασκεί μια πολιτική. Θα μου πεις τώρα, η μουσική ως μορφή τέχνης, είναι το ταλέντο, είναι η τεχνική, είναι οι άνθρωποι, είναι οι ιδέες, είναι όλα αυτά μαζί. Εσύ πώς το έχεις βιώσει αυτό, τι είναι η μουσική? Αλλά εσύ σίγουρα μια προσωπική άποψη ότι είναι για σένα, έτσι καλώς, αλλά πέρα από το τι είναι για σένα, δεν πιστεύεις ότι είναι γενικά σύμφωνα με αυτό που έχεις, ας πούμε, βιώσει η μουσική? Είναι αξίζει να παίζεις καλά κιθάρα, ας πούμε, και να είσαι... Ο καθένας μπορεί, αν το να ξέρεις, να παίζεις καλά ένα όργανο, μπορεί να το κάνει ο καθένας, έτσι. Το να είναι κάποιος ταλέντο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Το σύνολο όλων αυτών των πραγμάτων είναι νομίζω η μουσική. Ουσιαστικά η μουσική είναι το πόσο καλά θέλεις να αποδώσεις αυτό το οποίο έχεις μέσα σου. Και όσο δεν το αποδίδεις καλά, τόσο έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να ξανακάνεις μουσική.
η μουσική είναι σαν την πρέζα. Κάνεις ένα τραγούδι, τελειώνει, ταν ταν, ωραία. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο, λες. Να πω αυτό που αισθάνομαι κάπως. Είναι σαν να ξεκινάς πάλι. Ναι. Είναι σαν να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και να μην βρίσκεις τα κατάλληλα λόγια να του πεις πόσο πολύ τον αγαπάς. Δηλαδή, θα χρησιμοποιείς τα κλισέ, έτσι. Θα τα ακούσει ο άλλος άνθρωπος, θα πει «Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σε αγαπώ». Μετά όμως θα πεις «Ρε γάμο, αυτό το πράγμα, το τούβλο που νιώθω μέσα στο στήθος μου, δεν μπόρεσα να το εκφράσω». Θα το ξαναπροσπαθείς. Αυτό το πράγμα είναι η μουσική. Σε κάνει να θέλεις ξανά και ξανά και ξανά να το, να το προσπαθείς, να προσπαθείς να το βγάλεις από μέσα σου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το έργο τέχνης, όχι όταν αυτό. Δηλαδή, ένα ζωγραφικής, ένα μουσικό κομμάτι, ένα γλυπτό, ό,τι. Πιστεύεις ότι όταν φεύγει από τον καλλιτέχνη, έχει αυτονομή πορεία. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν παραδείγματα... Αυτό ήταν Μάρξ. Μάρξ, η τέχνη από τη στιγμή που φεύγει από τα χέρια του καλλιτέχνη. Και είχε πει και κάτι αντίστοιχο, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια ραδιοφωνική συνέντευξη του συνέντευξη ο Σιδηρόπουλος. Αλλά υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Ότι δηλαδή, αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι ο Ezra Pound, ας πούμε, που συνεργάστηκε με τον Μουσολίνη. Δηλαδή, ήταν υποστηρικτής ενός καθεστώτος. Ο οποίος σαν ποιητής είναι σημαντικός. Τι θα κάνεις με τα ποιήματά του? Θα διαβάζεις εν κενό? Κατάλαβες τι εννοώ? Έχει αυτό το έργο τέχνης, ας πούμε, αυτονομείται? Ή θα πεις όπως η Λένη Ρίφενσταρ, ας πούμε, που έκανε και ένα τα εντυπωσιακά πλάνα, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι έχει να κάνει με το τι είναι αυτός που το έχει φτιάξει ή το τι υποστηρίζει αυτό που κάνει? Κοίταξε, εγώ συνήθως εξετάζω τι είναι αυτός που έχει φτιάξει αυτό που κάνει, έτσι. Μπορεί κάτι να είναι ωραίο ή μπορεί να είναι άσχημο. Αυτός που το κάνει έχει μία άποψη όμως. Μία προσωπική άποψη εννοώ, και αυτό που βγαίνει στη η τέχνη που κάνει είναι η συνέχειά της, είναι το, η απόλυξη του χεριού του, ας πούμε. Γι' αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ οι βιογραφίες. Και διαβάζω βιογραφίες, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός σε αυτό που κάνει. Συνήθως, αν δεν συμφωνώ με τις απόψεις του ανθρώπου που μου δείχνει το έργο του, σταματάω να τον ακολουθώ. Κάτι σπάει μέσα. Δεν θέλω πια να έχω επαφή μαζί του. Αυτό έχει να κάνει με μένα. Ναι. Είναι η άποψή του, η φιλοσοφία του με την οποία διαφωνώ, και όσον αφορά εμένα, δεν θα συνεισφέρω στο να ξανακάνει αυτό που έκανε. Την τέχνη που έκανε, η οποία υποστηρίζει την άποψή του, η οποία άποψή του διαφωνεί με εμένα. Ακόμα και αν είναι καλή η τέχνη όμως, αν το αποτέλεσμα είναι καλό, έτσι. Κοίταξε, είμαι της άποψης του ότι όταν κάτι είναι καλό, άσχετα αν σου αρέσει εσένα ή δεν σου αρέσει, δεν λέμε μόνο για την πολιτική άποψη. Παράδειγμα, όταν ήμουνα μικρός, έλεγα οι Rolling Stones δεν λένε να πούμε να πάνε να το διαλύσουνε, ή Who, ξέρω εγώ, μας λέγανε ότι 30 χρονών δεν θα υπάρχουν κτλ. Κτλ. Μεγαλώνοντας, σκέφτηκα ότι okay, μπορώ να μην αγοράζω εγώ δίσκους των Stones ή των Who ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλου δεινοσαυρικού, ας πούμε, συγκροτήματος. Μπορεί όμως άλλοι άνθρωποι να αγοράζουν και να συνεχίσει αυτός ο καλλιτέχνης να υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα γίνω
φασίστας και να του πω «Α, φιλαράκο, μ' αρέσουν εμένα αυτά, το ότι υπάρχεις, stop, σου κόβω, σου αφαιρώ τον λόγο». Αν λοιπόν, αυτό πιστεύω για να προσπαθήσω να είμαι πιο αντικειμενικός, αν λοιπόν αυτός ο καλλιτέχνης έχει ένα κοινό το οποίο τον συντηρεί, είπαμε άσχετα από, από την πολιτική του τοποθέτηση, έτσι, μπορεί να κάνει μία μουσική που δεν μου αρέσει εμένα ή ταινίες που να τις βρίσκω αλαμπουρνέζικες, παιδί μου, δεν ξέρω. Αν έχει ένα κοινό το οποίο τον συντηρεί, μαγιά του. Από μένα όμως, επειδή δεν μου αρέσει, δεν πρόκειται να πάρει φράγκο. Αν κάνει κάτι που μου αρέσει, εντάξει, θα το πληρώσω και να το κάνει. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει, δεν θα το υποστηρίξω. Έτσι, νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι όταν το έργο φεύγει από τα χέρια του καλλιτέχνη, πρώτον, ο καλλιτέχνης γνωρίζει από πριν ότι θα υποπέσει σε δημόσια κριτική. Όλοι έχουν δικαίωμα στη δημόσια κριτική. Όλοι έχουν δικαίωμα να πούν «Α, είναι καλό ή είναι κακό αυτό που έκανες». Φυσικά, τεκμηριώνοντάς το, έτσι, γιατί μπορεί ο άλλος να είναι βλαμμένος και να μην σε γουστάρει εσένα γιατί είσαι, ξέρω εγώ, έχεις χαλανά μαλλιά και ξανθά μάτια. Έτσι λοιπόν, εφόσον μπορέσεις να το... εφόσον φύγει το έργο από τα χέρια σου, ανήκει στους υπόλοιπους. Mm-hmm. Με αυτήν την έννοια. Mm-hmm. Ανήκει στον κόσμο, στη μάζα. Ανήκει στη δημόσια κριτική και στο χέρι των ανθρώπων αυτών είναι το αν θα σε υποστηρίξουν για να συνεχίσεις να κάνεις το έργο σου ή αν δεν θα σε υποστηρίξουν. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω για σένα, κατά κάποιο τρόπο δεν αποκόπτεται ο άνθρωπος από το έργο. Δηλαδή, θέλεις να ξέρεις ότι συνδέεται κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να ξέρω ποιος ήταν αυτός που έγραψε, τι έχει κάνει. Ένα αλήθεια σε λιγότερες αντιφάσεις γίνεται σε σχέση με αυτό που λέει ότι είναι, ας πούμε. Αν είναι ο Αδόλφος Χίτλερ και μία βραδιά έχει φάει μανιτάρια που του κάτσε και έγραψε μία πάρα πολύ ωραία παράγραφο, τι να πω εγώ, μπράβο Αδόλφε, για να δούμε τι άλλο έγραψες. Mm-hmm. Θα πω, ναι, αλλά εντάξει, ίσως τα μανιτάρια αυτά ήταν που τα έφαγες και σε πειράξαν. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Σαφώς δεν αποκόπτεται ο καλλιτέχνης, αφού είναι πνευματικό του παιδί. Mm-hmm. Είναι πνευματικό του δημιούργημα αυτό το πράγμα. Δεν χάνεται, όπως αν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σημαντικός, ας πούμε, θα γυρίσεις να ρωτήσεις κιόλας τι νόσεις εσύ, τι έχει κάνει η οικογένειά σου, ας πούμε, πώς και βγήκες τόσο έξυπνος, παιδί μου, δηλαδή, τι καλές βάσεις που σου έχουν δώσει, ξέρω εγώ, βγήκες καλόκαρδος, βγήκες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Θες να μάθεις παραπάνω γι' αυτό. Αυτή τώρα, νομίζω ότι είναι δύσκολη ερώτηση και είναι πολύ γενική. Τι είναι το ροκ? Το ροκ είναι μουσική. Ένα μουσικό είδος. Τι είναι ο ροκ τρόπος ζωής? Τι είναι για σένα? Α, τι είναι για μένα? Το ροκ είναι το μουσικό soundtrack της ζωής μου. Αυτό μπορώ να πω, δηλαδή υπήρξαν πολύ λίγα χρόνια που δεν άκουγα ροκ στη ζωή μου και είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ακούω ροκ στη ζωή μου και από τη στιγμή που έφτασα να λέω «Α, κοίτα αυτό το τραγούδι που ακούγεται τώρα» είναι τότε που είχε γίνει αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Όταν είσαι σε αυτό το σημείο, το ροκ είναι το soundtrack της ζωής σου. Θα μπορούσε να είναι κάποιο πιο ωραίο soundtrack, τύπου κλασική μουσική ή κάτι άλλο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εμένα αυτό μου λάχει. Νομίζω ότι δεν πρέπει βέβαια να
βάζουμε τη μουσική σε στεγανά. Οι ταμπέλες, όσο και αν είναι μια ταμπέλα με πάρα πολλά, με πάρα πολλές κατηγορίες τώρα, η μουσική θα ήταν μια καλύτερη ακόμα ταμπέλα για να, να καλύψει περισσότερο ακόμα χώρο. Είχες πει στο Βαγγέλη Χαλικιά, όταν είχαμε μιλήσει πριν την κουβέντα που κάνουμε σήμερα, το είχα πει και στον ίδιο τον Βαγγέλη, ότι συνέντευξη που είχατε κάνει, ας πούμε, ήταν ποταμός, δηλαδή, τη διάβαζα και έλεγα εγώ, ας πούμε, τι θα ρωτήσω τώρα. Για να πες βλέπεις. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ καλή, όπως και του Γιώργου του Χούλη που σε κάνει πριν κάποια χρόνια. Πολύ καλές. Δηλαδή, τις διάβαζα και μου αρέσαν πάρα πολύ. Είχε πει λοιπόν στο Βαγγέλη ότι βλέπω πλέον τη μουσική σαν δημιούργημα παρά σαν μια μουσική ταυτότητα που δεν με ενδιαφέρει πια. Σε αυτό μου βοηθάει ότι είμαι underground και δεν είμαι mainstream. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν τι σημαίνει αυτό ότι κάποιο είναι underground και ποια στοιχεία συνιστούν μια μορφή τέχνη ω underground. Το underground τελικά είναι ανάγκη ή είναι άποψη. Δυστυχώς το underground είναι άποψη, το οποίο θα πρέπει να γίνει ανάγκη. Έτσι. Αυτό το οποίο κυριαρχεί στη ζωή μας είναι το mainstream. Mainstream είναι ό,τι υπάρχει γύρω μας. Δηλαδή, ας πούμε, η αντίληψη που έχουμε για το ότι πρέπει να πάρω αυτοκίνητο, το οποίο να είναι καλό, πρέπει να ντυθώ κάπως. Πρέπει να πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο το ξέρουν και οι άλλοι. Όλο αυτό είναι μια mainstream αντίληψη. Το underground είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται έξω από το κουτί. Και η ανθρωπότητα έφτασε εκεί που έφτασε, έχει φτάσει σήμερα, από ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται έξω από το κουτί. Mainstream είναι η μεγάλη μάζα των ανθρώπων, οι οποίοι για τους χύψη λόγους δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν να μην ακολουθήσουν τις επιταγές της κοινωνίας. Underground είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο εκεί. Σκέφτονται και κινούνται ακροβατώντας λίγο, όντας αβέβαιοι, οι φίλοι τους δεν έχουν να κάνουν με κοινωνική τάξη, αλλά κοινωνική ευαισθητοποίηση. Το underground νομίζω λοιπόν ότι είναι αυτό που χρειάζεται. Οι ταμπέλες του τύπου κάνεις την τάδε μουσική, για να ξαναγυρίσω στο ερώτημα αυτό που έθεσες, κάνω την τάδε μουσική, ακούγονται για να κερδίσουμε κάποιο παραπάνω υποστηριχτή σε μια παρέα. Κάνω μουσική είναι η σωστή απάντηση. Αν σε ρωτήσει κάποιος τι είδους μουσική κάνεις, τότε του λες κάνω αυτό. Έτσι λοιπόν, το πώς σκέφτεσαι σε τοποθετεί μέσα σε ένα ράφι. Παράδειγμα, έχω ξαναπεί ότι οι ταμπέλες στη μουσική χρειάζονται για να ξέρει ο πολιτής του δισκοπωλείου πού ακριβώς θα τοποθετήσει το δίσκο σου, ώστε αυτός που θέλει να ψωνίσει το μουσικό ύφος που παίζεις, να ξέρει πού θα κατευθυνθεί. Αυτό όμως, ταυτόχρονα, σε τοποθετεί και μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, παίρνω ένα τυχαίο όνομα. Ο Σάκης Ρουβάς δεν μπορεί να μπει ούτε σε ένα underground δισκοπωλείο, ούτε σε ένα rock ράφι, ούτε σε τίποτα τέτοιο.
Θα πάει σε μια μεριά του μαγαζιού που έχουν πάει οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες μάλλον, η μουσική ή όπως θέλεις πες τους, είναι mainstream. Που θα μπει αυτός που κοιτάει όλη τη μέρα τηλεόραση και θα κατευθυνθεί εκεί. Δεν θα πάει στους γιολατέγκο ή σε τίποτα ψαγμένο να ψάξει να βρει σάκι ρουβά. Θα είναι για πιο πυροβολημένους, για τους underground. Αυτός θα πάει εκεί. Έτσι λοιπόν, η κοινωνία μας είναι χωρισμένη στο mainstream και στο underground. Επιλέγει ο καθένας πού θα είναι. Φυσικά, το underground έχει πολύ λιγότερους ανθρώπους. Αν κάποιος λέει να επιλέξει για να γνωρίσει κανένα κομμενάκι ή κανένα έτερο νήμις. Το mainstream έχει αυτούς που θέλει, που είναι ωραίοι και σου λυπωμένοι. Το underground είναι οι προβληματισμένοι. Έτσι το βλέπω. Στο Γιώργο Χουλή, στη συνέντευξη που σου δώσα, να πω ότι του Βαγγέλη Χαλκιά ήταν στο μέλλον της Music Box. Γιώργο Χουλή, δεν θυμάμαι που ήταν στο Rock in Athens. Rock in Athens. Ναι, δεν το θυμάμαι. Τώρα ζητάω συγγνώμη, δεν το θυμάμαι. Είχες πει το εξής, που ήταν λες τον Ιανουάριο του 2012, κάποιοι Άγγλοι μουσικοκριτικοί μας κατέταξαν στα Olympic Bands της παγκόσμιας Gothic σκηνής, η ανεμελιά με την οποία ηχογραφήσαμε το πρώτο άλμπουμ εξαφανίστηκε. Τα πράγματα είχαν σοβαρέψει πολύ πλέον και αγγλικές δισκογραφικές εταιρείες μας χτυπούσαν την πόρτα. Θα ήθελα να πεις λίγο γι' αυτό. Το 2000, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του New Zero God, ουσιαστικά αυτό που γινόταν ήταν το σκρίσμα δεν είχε κανένα πλάνο ούτε για να κυκλοφορήσει άλμπουμ ούτε για να κάνει ό,τι κάνει τώρα το συγκρότημα. Έτσι λοιπόν, επειδή καθόμασταν και περνάγαμε ώρες στο προβάδικο κάνοντας πρόβες, προκειμένου να φτάσουμε κάποια μέρα στην ηλικία του να λέμε «Α, θυμάσαι τότε που ναι», είπαμε δεν πάμε στο στούντιο να τα ηχογραφήσουμε για να τα έχουμε. Έτσι λοιπόν με αυτό τον αυθορμητισμό του «χαχα, γράφε τώρα ό,τι έχουμε κάνει» και χωρίς να επιλέγεις το τι κάνεις και «α, θα ακολουθήσουμε μια τέτοια κατεύθυνση», αρχίσαμε να ηχογραφούμε μέχρι που βρέθηκε ο Χρήστος ο Αλεξόπουλος, άκουσε τη δουλειά στο στούντιο και με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει «ξέρεις, μου βάλανε τα παιδιά στο στούντιο και άκουσα το τι γράφεται και θα ήθελα να το κυκλοφορήσω από την Puzzle». Ναι. Θα ήθελα να το κυκλοφορήσω από την Puzzle. Η Puzzle είναι μια εταιρεία που ως επιτοπλίστων εκείνη την εποχή ήταν λίγο πιο επικεντρωμένη στο jazz, στο λίγο πειραματικό, στο λίγο abstract. Έτσι βγήκε το πρώτο άλμπουμ. Όταν το άλμπουμ έφτασε στα χέρια της Cassandra Histed στο Terrorizer, ξαφνικά τα πράγματα γίνανε ως εξής. Μου στείλε μήνυμα όπου άρχισε να μου λέει ότι ξέρεις το άλμπουμ είναι καταπληκτικό και θα το παίζω στο Nightbreed Recording, στο Nightbreed Radio συνεχώς, γιατί είναι απίθανο. Θα το βάλουμε στο Terrorizer, θα μπει στα charts για τον Ιούνιο και μου ζητήσαν το Terrorizer να σας πάρω συνέντευξη, να σου πάρω συνέντευξη. Η επόμενη κίνηση ήταν μετά από αυτό, αφού μπήκε το Kiss the Witch, το τραγούδι στα 10 πρώτα του Terrorizer, κάθεσε εκεί και τον Ιούλιο. Και μετά από λίγο άρχισαν να βγαίνουν οι παραγωγοί του Nightbreed Radio στην Αγγλία να λένε ότι η New Zero God είναι από τα leading bands της παγκόσμιας gothic σκηνής. Αυτό αρχίζει και σου λέει ότι δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά κάνεις gothic. Λες, οκ, είναι κάτι έχω ψηλιαστεί, αλλά
δεν ήταν ο σκοπός μου να κάνω ακριβώς αυτό. Όταν λοιπόν έρχεται και μια gothic εταιρεία, σε χτυπάει την πόρτα και σου λέει «Σε θέλω να βγάλω το επόμενο άλμπουμ σου», αρχίζουν και συγκεκριμενοποιούνται πολύ περισσότερο τα πράγματα. Από εκεί που ήσουν πριν στο «Παιδιά, πάμε να ηχογραφήσουμε ό,τι έχουμε», αρχίζει να λες «Παιδιά, αυτά εδώ δεν χωράνε σε αυτό το άλμπουμ, θα μας πούνε ότι δεν τα θέλουμε. Το άλλο τραγούδι είναι πολύ διαφορετικού ύφους, θα σου πούνε το θέλουμε» και αρχίζει και επικεντρώνεις σε αυτό το στυλ. Αυτό ήταν. Ναι, άρα αυτό μας δημιουργεί και ένα, ένα άγχος καταρχήν, καταρχάς, και μία... πριν μη σας στάνε, παιδί μου, πώς να το πω. Πιο θρύ. Ναι. Αυτό που είπα στον Γιώργο. Ότι πρέπει, ας πούμε, να βγάλω αυτό εφόσον δεν είναι μια έκπτωση όμως αυτό, σε αυτό που θα θέλατε να κάνετε στα αλήθεια. Όχι, γιατί ξέρεις τι, ο μουσικός παίζει γενικά. Δεν το ρώτησα προβοκατόρικα αυτό, το ρωτάω πραγματικά. Παίζει γενικά ο μουσικός, παίζει μουσική, γι' αυτό σου είπα, παίζει μουσική. Ωραία. Κάποιος σου λέει, φιλαράκο, σε βλέπω ότι έχεις μία τάση προς τα εκεί. Λες εσύ, ναι, το έχω παρατηρήσει κι εγώ, εδώ και 30 χρόνια ότι έχω μία τέτοια τάση. Δεν μου είναι δύσκολο να την κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη και το κάνεις. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο προηγούμενες μπάντες δεν ήταν κάτι άλλο. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ναι. Απλά πήγαινες λίγο να ξεφύγεις, σε έφερνε λίγο πίσω. Είναι μια συζήτηση, ξέρεις, αυτή μου θυμίζει μια συζήτηση που είχαμε με το Χάση, όπου λέγαμε, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, είχε βγάλει μόλις ένα άλμπουμ το οποίο λεγόταν Mask. Στο Mask φαίνεται ότι η Mission ακουγόντουσαν από Waterboys μέχρι Annie Lennox. Δεν ήταν το συγκεκριμένο αυτό gothic, στιβαρό πράγμα. Και έτσι γύρισε και μου είπε, μου λέει το Mask πώς φαίνεται σαν άλμπουμ. Λέω, Wayne, το Mask είναι αλμπουμάρα μεγάλη. Μου λέει, σίγουρος, γιατί λέει, ο παδί μας λέει το μισούν. Μου με νοιάζει, λέω, οι οπαδοί σας τι κάνουν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι φαίνεται ότι η μπάντα μπορεί να κάνει πράγματα διάφορα. Δηλαδή, αν βάλεις το Mask τώρα με οτιδήποτε άλλο έχουν κάνει η Mission, θα πεις, αν δεν έλεγε Mission, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλό συγκρότημα. Έτσι λοιπόν, το τράβηξε το κοινό να πάει να ξανακάνει Gothic. Αυτό που κάνει, τέλος πάντων, ο άνθρωπος. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω με τη μουσική, το πειραματισμό μου τον έκανα με τον Nexus, έτσι. Στο News of God το πρώτο, πήγα πάλι πίσω στο post-punk, άρχισα να φλερτάρω με το ένα και με το άλλο και με το post-punk και με, λίγο με τον goth και με κάτι ηλεκτρονικό, με ένα πειραματισμό. Και κάποιος βρέθηκε και μου είπε ότι hey, gothic. Και είπα easy, έτσι, piece of cake. Και έκανα το επόμενο άλμπουμ. Χώρεσα ότι ήθελα να χωρέσω στους στίχους, που ουσιαστικά για μένα παίζουν τον ίδιο ρόλο με τη μουσική, αν όχι και μεγαλύτερο ρόλο, και βγήκε το δεύτερο άλμπουμ. Το τρίτο άλμπουμ, το Short Tales που βγάλαμε πέρσι, πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο gothic από το MMX. Πήρε τη φόρα του. Ναι. Και τώρα το συγκρότημα είναι πάλι σε μια κατάσταση όπου αισθάνομαι ότι θέλει να διασκορπιστεί πάλι. Ξέρεις, να μην είναι συγκεκριμένα goth. Dark, σκοτεινό rock and roll το ονομάζω εγώ. Αυτό δεν είναι ένα συγκεκριμένο, δεν είναι ούτε φωνές ούτε τίποτα τέτοια.
Απλά λέω ότι πηγαίνεις, έρχεσαι, εξελίσσεις αυτό που κάνεις, δηλαδή το πας ένα βήμα πιο πέρα, γυρνάς, παίρνεις ένα στοιχείο από κάτι άλλο, το παντρεύεις με αυτό, είσαι αυτό που είσαι, δεν μπορείς να αλλάξεις, δηλαδή δεν μπορεί να βγάλω ένα δίσκο και να παίζω τσάμικα, δεν το έχω, δεν γίνεται. Απλά είμαι αυτό και προσπαθώ να το εξελίξω, να το φουσκώσω, να το πάω πιο μπροστά, να το πάω πιο πίσω. Είχες φτιάξει μια εταιρεία. Ναι, Cyberdelia. Θες να μου πεις κάποια πράγματα για αυτήν. Πότε, γιατί, το βασικό είναι το γιατί. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο μουσικός και ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει, αν όχι τον πλήρη έλεγχο του έργου του, το μεγαλύτερο ποσοστό του ελέγχου του έργου. Ήταν η Cyberdelia μια κίνηση, μια προσπάθεια που έκανα να ελέγχω πλέον εγώ το τι κάνω και να μην έχω σε κανέναν να δώσω λόγο. Ξεκίνησα το 2000 και την έκλεισα το 2005. Η κρίση στη μουσική βιομηχανία ξεκίνησε πολύ πριν το 2008, δηλαδή κυκλοφορούς έξω και τα μαγαζιά χρωστούσαν τα μαλλιά της κεφάλης τους όλα, έτσι. Όμως κατάφερα και έκανα κάποιες κυκλοφορίες και όλες τις κυκλοφορίες των Nexus, εκτός από ένα single. Κυκλοφόρησα ένα άλμπουμ των Mission, ένα άλμπουμ των Αμερικάνων Casualty Park, που ήταν ένα συγκρότημα που έπαιζαν του Japan. Τους μην πυροβολείτε τον πιανίστα, που ήταν το συγκρότημα ενός παλιού κιθαρίστα, των Flowers of Romance, τους Past Perfect και τους... πώς λέγανε τους άλλους... Genetic Variation. Και τους Into the Abyss, ένα live που κάνανε στο One, με τους Embryo. Κάποια στιγμή το 2005 έφτασα σε ένα σημείο που εκτός του ότι βάραινε όλο αυτό το πράγμα οικονομικά, η λιανική καταστρεφόταν, τα δισκοπολία κλείνανε κτλ. Κτλ. Μ' είχε κουράσει πάρα πολύ η γύμνια αυτού που λέμε μουσική βιομηχανία, έστω και αν στην Ελλάδα είναι μουσική βιοτεχνία. Άλλο είναι να είσαι μουσικός σε ένα συγκρότημα και να απευθύνεσαι στον εταιριάρχη και το τι κάνει αυτός με την εταιρεία, την κυκλοφορία τη δικιά σου ή τις άλλες κυκλοφορίες δεν έχει να κάνει με σένα, παρά μόνο κάποια μέρα που θα γυρίσεις να του πεις δεν το χειρίστηκες καλά ή μπράβο το χειρίστηκες απίθανα. Ο εταιριάρχης έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη μουσική σαν να πουλάνε παπούτσια. Δεν έχει καμία... είναι έμποροι. Όταν λοιπόν ο μουσικός γίνεται εταιριάρχης, ξαφνικά βλέπει την ψυχρή κατάσταση όλων των πραγμάτων. Δηλαδή, βλέπει ότι μπαίνει σε ένα μαγαζί, θα σου το πω έτσι για να καταλάβεις κατευθείαν τι λέμε. Μπαίνεις σε ένα μαγαζί και έχεις ένα δίσκο δικό σου, τον οποίο πας να τον δειγματίσεις. Και σε ρωτάνε, είναι καλός? Τι θα του πεις, αφού είναι δικό σου. Όχι, μα λέγε, είναι καλός. Καταλαβες. Λοιπόν, απ' την άλλη, βλέπεις ότι στο εξωτερικό τα charts φτιάχνονται από συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες βάζουν τους πελάτες τους στις λίστες αυτές. Όποιος πληρώσει περισσότερο, τόσο πιο ψηλά θα πάει. Και λες, οκ, μισό λεπτό, διασταθείτε. Γιατί να κάθομαι και να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα? Εγώ μουσικούλα ήθελα να κάνω. Γιατί να κάθομαι και να μαθαίνω όλη αυτή την αηδία, η οποία είναι το εξής.
Η μουσική βιομηχανία δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τη μουσική. Έχει να κάνει μόνο με τη βιομηχανία και τον πόλεμο. Ναι. Λοιπόν, οπότε σε εκείνη τη φάση λες, παιδιά, εγώ αποχωρώ, θα σας αφήσω εδώ, πάρτε και τα δικά μου λεφτά στο τραπέζι εδώ που παίζετε το ποκεράκι σας και φεύγω να σώσω το τομάρι μου, ας πούμε, γιατί είπαμε, θέλω να κάνω μουσική και όχι business. Ή έστω να μπορώ να ζήσω από τη μουσική μου, με άλλες συνθήκες. Έτσι λοιπόν το 2005 αποφάσισα ότι παραπήγε το πράγμα και το σταμάτησα. Και για ένα χρόνο δεν άκουσα ούτε νότα από μουσική. Έτσι. Δεν ήθελα καν να ξέρω τι συμβαίνει με όλα αυτά. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ο κάθε ένας μουσικός, μιας και μιλάμε για μουσικούς, μην αναφέρω άλλους καλλιτέχνες, θα πρέπει ό,τι κυκλοφορεί να το κυκλοφορεί ο ίδιος. Να είναι DIY. Έχουμε φτάσει πλέον στην εποχή αυτή που έχουμε όλη τη δυνατότητα να ηχογραφούμε μόνοι μας στο σπίτι μας ό,τι είναι να ηχογραφήσουμε και να το κυκλοφορούμε μόνοι μας ό,τι είναι να το κυκλοφορήσουμε. Και να το διανύουμε και τρόπο. Με όποιο τρόπο. Έτσι κι αλλιώς όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έχουν διαλυθεί όλα, όλοι έχουμε πλέον τις ίσες δυνατότητες. Βγαίνεις έξω με τη μουσική σου, βγαίνω εγώ με τη μουσική μου, βγαίνει και ο άλλος με τη μουσική του. Δεν υπάρχει πια, υπάρχουν τα τεράστια περιοδικά που λένε θέλω να επικεντρωθεί η προσοχή σου εδώ, αγαπημένα μου, αναγνώστη, άκα, αγοραστή, υποψήφιε αγοραστή. Τα πάντα υπάρχουν παντού. Ο καθένας μπορεί να μπει, αν το προσπαθείς μόνος, δηλαδή να του τραβήξει λίγο την προσοχή, το στυλ, να βγει ένα χέρι μέσα από τη θάλασσα των χεριών και να πει «Ει, πρόσεξε λίγο εδώ, έλα άκουσε λίγο τη μουσική μου». Μπορεί να σε βρει και να σε ακούσει και αν του αρέσει, του άρεσε. Αν δεν του αρέσει, πάει στον παρακάτω. Ωραία. Ξέρω ότι έχεις κάνει και σπουδές κινηματογράφου. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι η τέχνη του κινηματογράφου, η τέχνη της μουσικής έχουν ομοιότητες? Ναι, έχουν ομοιότητες. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλες οι τέχνες είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Ο κινηματογράφος είναι, αυτό που βλέπουμε είναι η άποψη του σκηνοθέτη πάνω σε ένα καλό ή ένα κακό σενάριο, έχοντας στα χέρια του καλούς ή κακούς ηθοποιούς με ένα μικρό ή μεγάλο budget. Το budget χρειάζεται για να τραβήξει συνήθως το mainstream κοινό, ενώ υπάρχει πάντα και ο underground κινηματογράφος, ο οποίος πάρα πολλές φορές είναι πολύ πιο αξιόλογος από τον mainstream κινηματογράφο. Και αυτό ίσως βοηθήσει την προηγούμενη ερώτηση που έκανες. Για να φανεί, για να αρέσει μάλλον στους θεατές ένα underground κινηματογραφικό έργο, θα πρέπει να ξεκινήσει από ένα πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ καλό σενάριο. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά με τα μεγάλα, με τις μεγάλες mainstream παραγωγές, οι οποίες αν σε πλακώσουν, ας πούμε, στα εφέ και στις ονοματάρες που πρωταγωνιστούν, εκεί σε θολώνουν και σε τραβάνε προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν, αυτό αν το βάλεις ότι το underground πρέπει να είναι πιο έξυπνο, να είναι στηριγμένο σε έξυπνες βάσεις και να παιχτεί με αποψυχής και να δώσει ο καθένας το καλύτερο του εαυτό, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει, δεν υπάρχουν λεφτά από πίσω για να τον στηρίξουν, δεν θα υπάρξει διαφήμιση στην ταινία, μόνο από στόμα σε στόμα θα πάει αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει να είναι καλό, να λένε ότι είναι καλό. Αν το δεις έτσι, τότε αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι λίγο πολύ
η μουσική και ο κινηματογράφος συνδέεται πάνω σε αυτό το, πάνω σε αυτή την αντίληψη. Σαν τρόπος έκφρασης είναι λίγο πιο έμεσος ο κινηματογράφος, διότι συνήθως ο σκηνοθέτης που δημιουργεί την ταινία έχει πάρει κάποιο άλλο τη δουλειά του. Είναι ένα βιβλίο που κάποιος σεναριογράφος το κάνει σενάριο και αυτός αρχίζει να το κάνει εικόνα. Αλλά προσπαθεί να δώσει τη δικιά του οπτική και να το κάνει πιο προσιτό στο θεάτη. Νομίζω λοιπόν ότι όλες οι τέχνες μεταξύ τους είναι συνδεδεμένες. Εσύ έχεις κάνει κάτι με κινηματογράφο, ασχοληθεί καθόλου, είτε παίζοντας είτε σκηνοθετώντας? Εγώ έκανα μία ταινία που ήταν πτυχιακή μου, η οποία λεγόταν Βλάντο Δαίμον. Μία ασπρόμαυρη, 9 λεπτή μαύρη κωμωδία, η οποία ήταν πολιτική ταινία. Για να κάνει με ένα βρικόλακα ο οποίος τυφλώνεται και αρχίζει να σκέφτεται με ποιο τρόπο θα καταφέρει να επιβιώσει, μέχρι που αντιλαμβάνεται στο τέλος ότι μπορεί να γίνει πολιτικός. Έτσι. Την οποία την έπιασε ένας φίλος, ο Γιώργος Καγιαλεδάκης, το 2008 και πρόσθεσε μουσική, εφέ και διάφορα τέτοια, την φρεσκάρισε και τη δώσαμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών, όπου πήρε πρώτο βραβείο και έκανα αυτό σαν σκηνοθέτης. Επειδή εκείνη την εποχή είχα μπλέξει και με τη μουσική και με τον κινηματογράφο και επειδή και τα δύο είναι βούρκος, επέλεξα να είμαι σε ένα βούρκο, μην είμαι και στους δύο, γιατί δεν θα έβγαινε άκρη. Σαν ηθοποιός εμφανίστηκα το 2012 στην ταινία Athens Drift του Άγγλου σκηνοθέτη Paul Drews. Επίσης παρουσιάζω ένα ντοκιμαντέρ του Γιώργου Καγιαλεδάκη που λέγεται Back in Black, The Histories Made by the Bands, το 2009-2010, κάτι τέτοιο. Αυτά θυμάμαι. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για την εκπομπή τη ραδιοφωνική που κάνεις, γιατί μπορεί να ρωτήσεις κάποιους γιατί άλλη μία, ας πούμε, ενεργητική ραδιοφωνική. Δηλαδή, τι έχει να προσφέρει ο Μιχάλης, ας πούμε, διαφορετικό? Δεν το κάνω για να προσφέρω κάτι. Απλά το κάνω επειδή έχω χρόνο και παίρνω κάποια πράγματα, κάποια τραγούδια και τα βάζω στην εκπομπή. Το 2011-2012 μια Αμερικάνα φίλη, η Κάθριν Ζέγκερς, η οποία δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, μου πρότεινε να πάρω μια ραδιοφωνική εκπομπή σε έναν αγγλοαμερικάνικο ραδιοφωνικό σταθμό που λέγεται Wicked Spins Radio. Και έτσι το ξεκίνησα. Το 2014 ήρθε ένας γνωστός μου από μια άλλη περίπτωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα στην πω σε λίγο. Λέγεται Don Campo και είναι σε έναν αμερικάνικο ραδιοφωνικό σταθμό στα FM στην Καλιφόρνια και μου είπε ότι επειδή του αρέσει η εκπομπή, αν θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή και για το σταθμό τον αμερικάνικο. Του λέω, ξέρεις, είσαι 10 με 11 ώρες πίσω μου, δεν μπορώ να κάθομαι. Αν θέλεις, τη λέω, να σου δίνω ηχογραφημένη την εκπομπή που δίνω στους Άγγλους και να την παίζεις στο ραδιόφωνο, γιατί αυτός ήταν και διευθυντής ροής, είναι διευθυντής ροής στο σταθμό αυτό. Έτσι λοιπόν,
Τρίτες βγαίνει στα FM στην Καλιφόρνια. Έχουν ένα ακροατήριο γύρω στις 300.000 ανθρώπους στην περιοχή. Οπότε, ξέρεις, εμένα μου φαίνεται περίεργο, γιατί πηγαίνω τώρα στους Άγγλους και στους Αμερικάνους και τους παίζω τη μουσική τους, εγώ που είμαι στην Ελλάδα. Πέρσι έκανα την εκπομπή, την ίδια εκπομπή την πήρε ένας γαλλικός σταθμός στο Μπορντό και την έβγαζε κάθε Τετάρτη. Οπότε είχα Τρίτη την Αμερικάνικη, Τετάρτη τη Γαλλική, Πέμπτη την Αγγλική. Όπου σταματήσαμε με αυτόν και τώρα βγαίνει η εκπομπή μια εβδομάδα μετά την Αμερικάνικη εκπομπή στον Καναδά, σε ένα που λέγεται Fasting Web Radio. Είναι ιντερνετικό πάλι το καναδέζικο και είναι στο Quebec. Ουσιαστικά, επειδή είπες ότι τι έχει να μου προσφέρει η εκπομπή του Μιχάλη, δεν έχει να προσφέρει τίποτα η εκπομπή. Απλά αυτό που κάνω είναι ότι όπως όταν ήμουν μικρός έπαιρνα τους μαθητές μου, τους έφερα στο σπίτι μου και τους έβαζα τους καινούργιους δίσκους που έπαιρνα, αυτό το πράγμα κάνω και τώρα. Φέτος αποφάσισα να παίζω καινούργιες κυκλοφορίες. Δεν παίζω mainstream. Παίζω underground κατά ένα 99%. Και περνάω καλά. Είμαι μέσα στη μουσική, δηλαδή μου παίρνει ένα Σαββατοκύριακο να φτιάξω την εκπομπή, είτε με πληροφορίες που μου στέλνουν τα συγκροτήματα ή τα γραφεία προμόσεων που μου στέλνουν τη μουσική, για να τα βάλω λίγο να είναι, να μην παίζω hardcore και μετά soul. Εμένα μου αρέσει αυτό, στην αλήθεια. Εμένα προσωπικά. Ναι, ωραίο είναι. Δηλαδή, θέλω να την κάνω μισάωρα. Δηλαδή, ένα μισάωρο να είναι ένα ύφος μουσικό, το επόμενο μισάωρο να είναι ένα άλλο μουσικό ύφος και να πηγαίνει έτσι. Αυτός ο Don Campo, που σου λέω. Τον άνθρωπο αυτό είναι, βασικά είναι ένας μουσικός ο οποίος ξεκίνησε το 1969 να παίζει. Alternative, λίγο punk, λίγο ένα τέτοιο πράγμα, μεγαλύτερος από μένα, σε ηλικία. Στη δεκαετία του 80 υπήρχε μία underground κατάσταση η οποία λεγόταν cassette movement. Ουσιαστικά τι κάνανε. Μουσικοί από όλο τον κόσμο ηχογραφούσαν τη δουλειά τους σε κασέτες, βρίσκαν άλλους μουσικούς σε άλλες χώρες ή σε άλλες πόλεις και ανταλλάσσανε κασέτες. Εγώ σε αυτή την κατάσταση βρέθηκα το 1988-89 όταν κάποιος μου έδωσε ένα τηλέφωνο ενός Γερμανού που λεγόταν Lord Litter. Τον πήρα τηλέφωνο ψάχνοντας να βρω άκρες για να πάνε Flowers of Romance να παίξουν στη Γερμανία. Μου είπε ότι ξέρεις, δεν είμαι promoter, δεν μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς τι είμαι, αλλά δώσ' μου τη διεύθυνσή σου να σου στείλω για να καταλάβεις. Μου έστειλε ένα φάκελο, στον οποίο υπήρχε μία κασέτα που ήταν δικιά του, γιατί είναι μουσικός αυτός. Μία κασέτα η οποία είχε εκπομπή, ανάλογη της εκπομπής που κάνω εγώ τώρα, έδινε πληροφορίες για το πού μπορεί να βρει κάποιος αυτό που ακούει, συγκροτήματα underground αυτινής της σκηνής, κάποιο αυστραλέζικο συγκρότημα που του στέλνει αυτήν. Και φωτοτυπίες με πληροφορίες για συγκροτήματα, περιοδικά και διευθύνσεις που μπορούσαν να έρθει σε επαφή μαζί τους. Άρχισα λοιπόν να έρχομαι σε επαφή με όλους αυτούς που μου δίνουν. Αυτονού η εκπομπή την έκανε κασέτα, την έστελνε σε 5-10 άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε άλλες χώρες, οι οποίοι
την αναπαρήγαγαν, τη βγάζαν στον αέρα, στο ραδιόφωνο και τη στέλνουν αλλού. Ο Don Campo, αν ο Lord Litter ήταν το γερμανικό πόδι, ας πούμε, του cassette movement, ο Don Campo ήταν το αμερικάνικο πόδι του cassette movement. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν αντάλλασαν απλά κασέτες με μουσική. Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι γράφανε βιβλία, σου στέλνουν το βιβλίο του, του στέλνουν στην κασέτα σου ή το δίσκο σου, σου στέλνουν όλο σε ένα πίνακά του, του στέλνουν σε εσύ αυτό. Ήταν διάφορο. Ναι, κόσμο, το οποίο βέβαια όλο αυτό ήταν πάνω σε μια εντελώς punk αντίληψη, η οποία δεν είχε να κάνει με το πουλάω, θα γίνω big time και θα γίνει χαμός. Ο ένας βοηθούσε τον άλλο για το «έλα εδώ, έχει ένα κλαμπ που βρήκαμε στην πόλη μου, μπορείς να έρθεις να παίξεις» κτλ. Και γινόταν μια τέτοια κίνηση. Έχει βγει και ένα DVD, το οποίο το έχω μέσα, σχετικά με το cassette movement. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση. Βοήθησε αρχικά στο εξωτερικό πολύ τους Flowers of Romance. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν ήρθαμε σε επαφή με ένα γερμανικό συγκρότημα που λεγόταν Catastrophe Ballet, εξ οποίου ανταλλάξαμε 50 βινίλια δικά μας με 50 δικά τους. Έφυγα εγώ, πήγα Γερμανία, έμεινα μαζί τους για ένα χρονικό διάστημα στο Trier, έμεινα Βερολίνο. Κάναμε το ίδιο με ένα αμερικάνικο συγκρότημα στο Detroit και το ίδιο με αυστραλέζικα συγκροτήματα στην Αυστραλία. Στέλναμε το πρώτο άλμπουμ, το Flowers of Romance, του Dorian Gray, και σιγά σιγά άρχισε να βγαίνει το όνομα του συγκροτήματος στην Ευρώπη. Τώρα φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Οι Flowers of Romance θεωρούνται η επιτομή, ας πούμε, που κόθηκε στην Ελλάδα, στην εγχώρια σκηνωρία. Και όλα τα group που έχουν γίνει μετά τους φιλάδους των ρομάτσες που ήσουν και είσαι ακόμα, είναι σημαντικά group για την ελληνική σκηνή. Παράλληλα, έχετε κάνει, σας έχει κάνει, ας πούμε, παραγωγή σε δίσκο, ξέρω εγώ, Χάσι, έχεις κάνει εσύ παραγωγή σε δίσκο των Μίσιων, κτλ. Σωστά. Παραγωγή είναι, κυκλοφόρησε άλμπουμ το Μίσιο. Α, κυκλοφόρησε. Με την Ουδερία. Σωστά. Θα σου θέσω τώρα να σου φανεί αστεία ερώτηση. Σου έσκασε ποτέ να την ψωνίσεις και να πεις όπα παιδιά, είμαστε ας πούμε τραγουδάς σου λόγω σου προμάνς, γράφω μουσική, ξέρω εγώ, γράφω στίχους, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, είμαι κάποιος. Σου είχε έρθει ποτέ αυτό? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν. Όλα αυτά, ξέρεις, από κάποια σημεία και πέρα, άρχισα να βλέπω ότι αρχίσανε μεταγενέστερη μουσική ή μεταγενέστερη μουσικοκριτική να αναφέρονται, ξέρω εγώ, στους Flowers of Romance σαν ένα συγκρότημα ενός μεγέθους, το οποίο εγώ δεν το συνειδητοποίησα ποτέ. Δεν ξέρω αν επηρέασα κάποιον. Μου έχουν πει κάποιοι ότι έχω επηρεάσει κάπως τη ζωή του σε κάποιο σημείο, αλλά δεν ήταν ο σκοπός μου, ούτε αυτός, ούτε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν την ψώνησα ποτέ, απλά αυτό που πάντα προσπαθούσα να κάνω ήταν να αποτυπώσω στη μουσική μου αυτό το οποίο βίωνα. Λίγες φορές έχω κάτσει και έχω κάνει κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή. Δεν βγήκα να πω, δεν είπα στον εαυτό μου ότι κοίτα να δεις πόσα πολλά πράγματα κατάφερες γράφοντας
αυτό εδώ το τραγούδι. Γιατί αυτό εδώ το τραγούδι μπορεί να το είχα γράψει για κάποια κατάσταση η οποία με πονούσε πραγματικά. Και κάθε φορά που τραγουδούσα ή που έλεγα ή που λέω ή που θα πω τον Flowers of Romance τραγούδια ή τον Nexus ή τον New Zero God, έχει να κάνει με καταστάσεις που βγαίνουν από μέσα μου και περισσότερο ρόλο παίζει το τι μου θυμίζει παρά το πόσο σημαντικό είναι. Σημαντικό για μένα είναι, γιατί το έχω ζήσει. Δηλαδή, όταν λέει σε τραγούδι, ας πούμε, και τότε τράβηξα την καρέκλα, αναφέρεται σε κάποια στιγμή που τράβηξα κάποια καρέκλα. Δεν λέει κάτι άλλο. Δεν προλαβαίνω, λοιπόν, να συνειδητοποιήσω το αν είμαι σημαντικός. Δεν το ξέρω. Το να μας πούνε ότι είσαι σημαντικός είναι τιμή σου, αλλά νομίζω ότι περισσότερο αυτό που θέλω είναι, και το έχω πετύχει ευτυχώς στη ζωή μου, είναι να γράψω τραγούδια για κάποιες καταστάσεις και οι άνθρωποι από αυτές τις καταστάσεις να έρθουν και να μου πούν, να ανοίξουμε μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο έγραψα και το οποίο αναφέρεται σε αυτούς. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Αυτός ο οποίος είναι αποδέκτης, να γίνει πραγματικά αποδέκτης αυτό που λέω. Νομίζω αυτό θέλουν και όλοι οι καλλιτέχνες και αυτό είναι πραγματικά και η ομορφιά της τέχνης. Δηλαδή, τότε νιώθει ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Αυτό είναι το σημαντικό. Και καλά είναι τελευταία. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχετε κάποια σχέδια με τους νέους ειδωτέρ. Συναυλίες, κάτι άλλο. Έχουμε κάποια σχέδια για κάποιες συναυλίες οι οποίες πιστεύω ότι θα είναι λίγο έκπληξη, αλλά θα με επιτρέψει να μην τα φανερώσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ να το ευχαριστηθείτε όλοι. Να είσαι καλά.